Highway to Hell. Ωραίο τραγούδι, έτσι. Καλά ξεκινήσαμε, νομίζω. Φυσικά η ώρα δεν είναι για να ακούτε Ζάχο Ντούλιν και Τάσο Τρέγια πίσω από τα μικρόφωνα. Ο Γιώργος ο Ματζιούκης, όπως προλόγησαν και ο Νίκος ο Παπαδόπουλος και ο Χρήστος Τσαλτίδης, έχει μια ανελημμένη επαγγελματική υποχρέωση. Οπότε μέχρι τις 8 και μέχρι να ξεκινήσει η δική μας εκπομπή, η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα, θα σας κρατήσω λίγο εγώ συντροφιά, λίγο από το παλέ θα ακούσουμε και το Σταμάτη Μουρελή σε λίγο. Υπάρχει εκεί το παιχνίδι χωρίς βαθμολογική φυσικά σημασία Άρης Λεύσκη Λουκόιλ, το βλέπω 20-23. Βέβαια από ό,τι διαβάζω εδώ Δημήτρη, γι' αυτό κιόλας μου έκανες το σχόλιο αυτό, βλέπω επεισόδια. Προκλητική παρουσία Βούλγαρων στο παλέ. Ναι, κοίτα να δεις ρε παιδιά. Ναι, σημεία των καιρών. Περίπου 40 οπαδοί της Λουκόιλ βρίσκονται στο παλέ με σκοπό να προκαλέσουν, και το έχουν κάνει ήδη από ό,τι διαβάζω εδώ, να μην έτσι πρίζω και τον κόσμο. Γράφει εδώ το site του All About Aris ότι με το που μπήκαν στο γήπεδο έκαναν χειρονομίες. Ένα γήπεδο το οποίο από ό,τι το βλέπω και λογικό είναι, είναι άδειο. Λες και είμαστε τιμωρημένοι. Επαναλαμβάνω όμως, σημεία των καιρών, συν κάποιες λάθος επιλογές της ΚΑΕ, αναγκαστικές μεν, λάθος δε της ΚΑΕ Άρης. Και διαβάζω εδώ ότι οι Βούλγαροι με το που μπήκαν στο Αλεξάνδριο έκαναν χειρονομίες προς οπαδούς στο Άρη, οι οποίοι μόλις πλησίασαν προς το μέρος τους κρύφτηκαν πίσω από τα ΜΑΤ. Είναι ξεκάθαρο πως η παρουσία σου σήμερα στο παλέ έχει αποκλειστικό στόχο να προκαλέσει τον κόσμο του Άρη. Εντάξει, τον κόσμο του Άρη δεν βλέπω και πολύ κόσμο. Καμιά 500 άτομα. Και πάλι είναι ήρωες, θα έλεγα εγώ. Μάλλον όχι, θα έλεγα, λέω. Για να δω το σκορ. Και πού πέφτω, πάω να δω το σκορ και πού πέφτω. Σε άλλο θέμα εδώ από το All About Aris. Δεν θα κατέβει υποψήφιος για δήμαρχος ο Γιάννης Μπουτάρης. Τι λες ρε φίλε, συγκινήθηκα τώρα. Κάτσε λίγο, γιατί το βράδυ μπορεί να μην βγω μετά την εκπομπή, μην πάω στο Escobar, να πάω κατευθείαν σπίτι μου και να κλαίω. Κάτσε να δω το τέλος. 6 δευτερόλεπτα θέλει για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. 24-26. Νομίζω είναι και το σκορ δεκαλέπτου. Σε λίγο θα τον να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο και θα επικοινωνήσουμε με το Σταμάτη Μουρελή, με το Αλεξάνδριο, για να μας πει κιόλας πραγματικά αν αυτά που διαβάζουμε είναι έτσι, είναι σε μεγαλύτερη έκταση ή σε μικρότερη. Γιατί εντάξει, εδώ οι δύο προηγούμενοι είναι δημοσιογράφοι και οι δημοσιογράφοι κάπως τα ξεχυλώνουν και λίγο τα πράγματα. Καταλαβαίνεις. Έτσι δεν είναι Δημήτρη, δεν κάνω λάθος. Η κάστα αυτή η δημοσιογραφική, εντάξει, είναι μια κάστα η οποία έτσι αρέσκεται σε τέτοιου είδους πράγματα. Βέβαια δεν μπορεί να μην γίνει και τίποτα, όπου υπάρχει καπνός λέει υπάρχει και φωτιά. 24, κάτσε να δώσω εδώ, να δώσω. Καλά το είπα, 24-26, τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Θα βγάλουμε το Σταμάτη? Όχι, σε λίγο θα τον έχουμε, σε λίγο θα τον έχουμε. Και μια που λέγαμε και για μπάσκετ και είπε και ο Χρήσανδος προηγουμένως, να πούμε ότι για το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Άρης, το παιχνίδι της Κυριακής, Κορομιλάς, Πουρσανίδης και Καλδύρης στο ΠΑΟΚ-Άρης. Άντε ο Κορομιλάς, όχι ο παλιός βέβαια, τον ξέρουμε, τον Πουρσανίδη δεν τον γνωρίζω, Καλδύρης, κανένας δεν τον ξέρει, εντάξει, θα μου πεις. Δεν παίζει και μεγάλο ρόλο σε αυτά τα παιχνίδια τώρα οι διαιτητές, αλλά γιατί είναι παιχνίδια καθαρά γοήτρου ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, αλλά δίνει και το ποιόν, δείχνει μάλλον και το πώς σκέφτεται η Ομοσπονδία του μπάσκετ για το συγκεκριμένο παιχνίδι, ότι πλέον δεν έχει καμία μα καμία σημασία. Παλαιότερα τουλάχιστον τα ονόματα τα ξέραμε και ήταν άνθρωποι, διαιτητές μάλλον, οι οποίοι σφύριζαν και τα μεγαλύτερα παιχνίδια. Τώρα βλέπεις Κορομιλάς, Πουρσανίδης, Καλδύρης. Κορομιλά πρέπει να είναι ο ιός Κορομιλάς. Νομίζω να υπάρχει κανένας άλλος. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα άλλο. Μπρούνο Γκάμα, βλέπω συνέντευξη του Μπρούνο Γκάμα στο site της Super League. Θα διαβάσουμε έτσι κάποια πραγματάκια. Προφανώς, γιατί έριξα έτσι μια ματιά στην συνέντευξη, προφανώς κάθε εβδομάδα είναι ένας παίκτης και έχει ζωντανή, δηλαδή μπορείς να κάνει οποιοδήποτε ερώτηση, κάπως σαν live chat
ας το πω, και μπορεί να θέσει οποιαδήποτε ερώτηση στον οποιοδήποτε παίκτη. Δεν σημαίνει ότι είναι όλοι αυτοί που. Γιατί βλέπω και ονοματεπώνυμα αυτών που ρωτάνε. Έχουμε το Σταμάτη. Θα τον πάρουμε σε λίγο. Πάρτον. Πάρτον σε λίγο για να μας πει κιόλας τα καθέκαστα από το Αλεξάνδριο. Γιατί βλέπω, επαναλαμβάνω για να έρθω στο προηγούμενο που έλεγα, βλέπω και τα ονοματεπώνυμα των ανθρώπων οι οποίοι κάνανε ερώτηση στον Μπρούνο Γκάμα. Βλέπω Ηλίας Σαρύπαπας. Πλαίσιας Χρήστος. Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι όλοι οι φιλαθλοπαδοί του Άρη. Ο καθένας μπορούσε να κάνει ερώτηση. Θα διαβάσουμε κάποια πραγματάκια. Ναι, υπάρχει μια καλή ερώτηση. Μου στέλνει και μήνυμα ο φίλος ο Νίκος. Θα τη διαβάσω, Νίκο, σε λίγο. Αφού θα έχουμε πρώτα τον Σταμάτη Μουρελή. Τον έχουμε, Δημήτρη. Λοιπόν, καλησπέρα καταρχήν, Σταμάτη. Καλησπέρα. Έλα, Σταμάτη. Μία ερώτηση. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί διαβάζω εδώ από το All About Aris για κάποιες, για 40 οπαδούς της Λουκόιλ, οι οποίοι λέει προκάλεσαν κιόλας με κάποια με χειρονομίες στον κόσμο. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, χειρότερα ή πιο light, ας πω. Όχι, έτσι είναι. Δεν υπήρξε κάτι πιο έντονο. Και ηρέμησαν κιόλας τώρα, ειδικά που στο πέταλο, αν θέλεις, και το έδειξε ένας μεγαλύτερος αριθμός οργανωμένων, ηρέμησαν κάπως αυτοί. Ναι. Τοποθετήθηκα λίγο πιο πίσω κιόλας από τα μάτια, απλά τώρα λίγο φοράζουν κανένα 2-3 συνθήματα. Κατάλαβα, έτσι, κατάλαβα. Τα παραπάνω. Κατάλαβα. Αλλά στην αρχή όταν ήρθανε, που ήταν καμιά δεκαριά άτομα εδώ, δεν είχε τίποτα, αρχίσαν χειρονομίες, βρισκές στα ελληνικά, τις κλασικές γνωστές. Γνωστές, όντως. Κάνα από τους 10, κάνα 2-3 που ήταν οργανωμένοι, πλησίασαν προς το μέρος τους, πήραν τα ΜΑΤ. Μετά ξαναπτύξανε λίγο αριθμός των φίλων του Άρη που αντιδρούσε. Αυτοί πήραν μέσα τα ΜΑΤ, τα ΜΑΤ πήγανε τέρμα πάνω γωνία και όλα καλά. Αλλά κατάλαβα. Γενικά ήταν μια πολύ προκλητική διάθεση από την αρχή που ήρθαν εδώ. Δηλαδή δεν ήταν τώρα να βγω το ΜΑΤ, μη λέμε ότι θέλουμε. Ναι, έτσι, εδώ όταν έγινε η παρουσίαση της Λέσκη, δεν ξέραν τους μισούς. Έτσι. Του λέω πάνω ότι ρέπει στο δεκατάστημα, μόνο συστήματα εκεί τώρα. Είναι έρευνα αστυνομική, τους έχουν εδώ στη γωνία πάνω τα λουσιατικά. Αφωνάζουν και έχουν τα παραπάνω. Εντάξει, εντάξει, αφού έληξε η ένταση που υπήρχε προς στιγμή, όλα καλά, έτσι και... Νομίζω, κοίτα, νομίζω ναι. Ότι περισσότερος είναι σε όλους τα προετοιμάς τους, γιατί δεν περιμένανε σας, γιατί εδώ ξαφέ δύο αστυνομικούς. Ναι. Δηλαδή, προφανώς δεν ήταν ενημερωμένη και η αστυνομία, μου λες. Γιατί. Κατάλαβα. Έτσι. Αδιάφορο παιχνίδι. Έτσι. Ωραία. Εντάξει, ζουν το μύθο τους και αυτοί κατά κάποιον τρόπο. Εντάξει, δεν είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει και βαθμολογική σημασία. Αδιάφορο παιχνίδι, προφανώς όλοι πιάστηκαν προεκπλήξεως. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Δεν αντέδρασαν. Έτσι. Ακριβώς. Ακριβώς. Όλα τα είχαμε, η τιμωρία θα μας έλειπε. Έτσι. Ακριβώς. Έτσι όπως το λες. Έτσι, ακριβώς. Είχαμε την πλήρω που έχουμε και τα μπαμ. Ήταν πολύ δύσκολο. Τίποτα δεν έγινε κάτι. Οι φίλοι τώρα απλά αντέδρασαν φραστικά, αν θέλεις, στην όλη διαδικασία. Και μετά σου λέω, μόλις άφησε ο κόσμος, κυρίως στο πέταλο των οργανωμένων και η αστυνομία τους έσβοξε και λίγο παραπάνω. Τίποτα, κάθισαν στη γωνία τους και ρέμπησαν. Ωραία, Σταμάτη, μόνο το σκορ μας δίνεις. Αν η πεντάδα του Άρη έχει κάποιες αλλαγές, δεν ξέρω, χωρίς να είμαι στο γήπεδο, χωρίς έτσι λέω μπάς και παίζουν περισσότερο παίκτες που δεν έχουν έτσι πολλά λεπτά συμμετοχής. Αυτά τα πράγματα θέλω. Σήμερα αυτό θα κάνει ο Αγγέλο.
τώρα η πεντά λένε με Φιόνι, Μεργίνη, Χριστίδη, Σλαρτσάκη με επιστρέφει και δεν ήταν καλά ενώ στην ΠΑΟΚ. Και Κάιζερ, ο Άρης ο οποίος προηγείται με 31-29, 6 λεπτά, 7 λεπτά, συγγνώμη, το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Αποτέλεσμα πρώτης περίοδου 24-26 για τον Άρη. Ο Μεργίνης τώρα σκοράρει τρίποντο για τους κίτρινους και θέλει να βάλει 5-34-29, προηγείται ο Άρης 6-52 για το τέλος του ημιχρόνου. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε, Σταμάτη, για το ρεπορτάζ, έτσι, το περισσότερο μη αγωνιστικό ρεπορτάζ. Και στο τέλος του παιχνιδιού, τα τελευταία 1,5-2 λεπτά, αν μπορέσουμε να σε βγάλουμε, για να μας δώσει έτσι το τελικό σκορ και έτσι μια σύνοψη του παιχνιδιού. Ωραία. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, 34-29 βλέπω το παιχνίδι του Άρη. Επαναλαμβάνω, ένα παιχνίδι είναι τελευταίο παιχνίδι για τους ομίλους. Ο Άρης έχει αποκλειστεί έτσι κι αλλιώς εδώ και από την προηγούμενη αγωνιστική, μάλλον πριν δύο αγωνιστικές, με την τελευταία του ήττα στη Φιλανδία, αν θυμάμαι καλά. Ένας θεσμός ο οποίος και αυτός που παίρνει ο ΠΑΟΚ το Champions League, και ακόμη χειρότερος φυσικά, ο πιο υποβαθμισμένος αυτός που παίρνει μέρος ο Άρης. Δύο θεσμοί οι οποίοι είναι της πλάκας και ντροπή μόνο μπορούμε να νιώθουμε, τουλάχιστον εγώ σαν Αριανός που παίρνει ο Άρης μέρος σε μια τέτοια διοργάνωση, αλλά είπαμε, σημεία των καιρών, ήταν κατά κάποιον τρόπο σε εισαγωγικά υποχρέωση του Άρη, ο οποίος, όπως είπε και ο Σταμάτης, έχει μπαν. Τι σημαίνει το μπαν? Ότι δεν μπορεί να πάρει παίκτες από το εξωτερικό, μπορεί να πάρει μόνο παίκτες οι οποίοι έχουν θητεύσει στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια, και υπάρχει, πώς λέγεται εκεί, μπλε κάρτα τους, υπάρχει μπλε κάρτα τους ήδη εδώ, δηλαδή όλοι οι παίκτες του Άρη την προηγούμενη χρονιά ήταν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν μπορεί να πάρει κάποιον ο οποίος έπαιζε στη Γερμανία πέρσι, παραδείγματος χάρη, ή στην Ισπανία, ακόμη και να έχει την οικονομική δυνατότητα. Και υπήρχε μια υποχρέωση, από ό,τι λένε το ρεπορτάζ, αυτοί οι Αμερικανοί απέτησαν σε εισαγωγικά ή και χωρίς εισαγωγικά ο Άρης να πάρει μέρος στην Ευρώπη. Αποκλείστηκε από το θεσμό της πλάκας στο Champions League και υποβαθμίστηκε στην αμέσως επόμενη κατηγορία, που είναι, ούτε καν ξέρω πώς λέγεται αυτό τώρα, FIBA Euro Cup. Φοβερός θεσμός, φοβερός. Τέλος πάντων, 34-29, όπως είπαμε, σημεία των καιρών. Ο Άρης είναι σε πολύ δύσκολο οικονομικό σταυροδρόμι. Πρέπει να πληρώσει τα χρέη του, τα οποία ανέρχονται πάνω από 4 με 4,5 εκατομμύρια. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι αν δεν έρθει ένας άνθρωπος ο οποίος θα είναι οικονομικά δυνατός, ώστε να μπορεί αυτά να τα ξεπληρώσει γρήγορα, θα υπάρχουν αρκετά χρόνια μνημονίων. Το σχολίαζα και χθες εδώ με τον Τάσο. Αρκετά χρόνια, ανάλογα με την ικανότητά του να μπορεί να πληρώνει τα πόσα θα μπορεί να πληρώνει κάθε χρόνο. Εφόσον μπορεί να δίνει κάποια χρήματα εκεί, όπως είπε ο κ. Γουλιέλμος, αυτός και κάποιοι άλλοι φίλοι του, γνωστοί άνθρωποι, φίλοι της ομάδος, μπορούν να δίνουν κάποιο ποσό. Όλα τα άλλα, τα έσοδα του Άρη, θα είναι το budget του της κάθε χρονιάς, ούτως ώστε να έχει μια τουλάχιστον αξιοπρεπή χρονιά, ούτως ώστε να μην κινδυνεύει. Αυτά είναι τα δεδομένα του μπασκετικού Άρη, και φυσικά πρέπει ο Άρης να ξεφύγει κατά κάποιο τρόπο από αυτόν τον αγωνιστικό, οικονομικό βραχνά που έχει, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό το πράγμα. 34-31 βλέπω εδώ πέρα, πόσο να δούμε, 5 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του μηχρόνου. Λοιπόν, να διαβάσω και μία-δύο από τις ερωτήσεις και να πάμε και στο διάλειμμα. Περνάει γρήγορα τελικά η ώρα εδώ πέρα του κυρίου Ματζιούκη. Θα μου πεις, μία ώρα έχει ο άνθρωπος, βγάλεις διαφημίσεις, βγάλεις, περνάει γρήγορα. Ένα λεπτό λίγο. Πού πήγα? Δεν θα κατέβει υποψήφιος. Το είπαμε αυτό. Συγκινηθήκαμε. Μία-δύο έτσι ερωτησούλες πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Ο Πορτογάλος, ναι, ποδοσφαιριστής του Άρη Μπρούνο Κάμα, έχει ήδη κλέψει καρδιές των φιλάνθρωπων της ομάδας Θεσσαλονίκης κτλ. Και απάντησε σε ερωτήσεις των φιλάθλων μέσω της καθιερωμένης συνέντευξης εβδομάδας στην επίσημη ιστοσελίδα της Super League. Ποιος? Γραμμή. Που να έδινα και το τηλέφωνο. Ας τον ακούσουμε το φίλο, εντάξει. Διαβάζουμε και μετά του Μπρούνο Γκάμα τα λεγόμενα. Λοιπόν, έλα φίλε. Ναι,
Χαίρετε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Το όνομά σου αν θέλεις. Βαγγέλης. Έλα Βαγγέλη. Σ' ακούμε. Για το βόλεϊ του ΠΑΟΚ μπορείτε να μας ενημερώσετε, γιατί μόνο για Άρη λέτε. Α, ναι, εντάξει, δεν έχω... γιατί παίζει ο ΠΑΟΚ, είναι πρωταθλητής τόσα χρόνια. Ναι, εγώ όμως, ωραία. Αλλά λίγο ίσο χρόνο αν θέλετε, ναι. Γιατί ήταν και το All About Άρης πριν. Ωραία. Τώρα εσείς μετά θα είστε άλλες δύο ώρες. Όχι, άλλες δύο ώρες. Καταλαβαίνετε και εμείς ότι βρισκόμαστε στην εργασία μας και θέλουμε λίγο... Ναι, ένα-ένα όμως, εντάξει, να απαντήσω όμως σε αυτό που λες. Δεν αναφερθήκατε καν όμως. Καταρχήν δεν έχω υποχρέωση να το πω. Δεν έχετε είμαι... υποχρέωση όχι, να δεν έχω καμία. Κύριε. Όχι, δεν όχι είναι κύριε μου, ακούστε με λίγο. Ναι, ακούστε με λίγο. Η υποχρέωση είναι εδώ να υπήρχε και ο ΠΑΟΞΙΣ να σας ενημερώσει. Εγώ δεν μπορώ να λέω του ΠΑΟΞΙΣ. Έρχεται στον δρόμο είναι. Νάτος. Είδες πώς το κατάλαβα. Ήμουν σίγουρος ότι θα κάνεις πλάκα. Ήμουν σίγουρος. Έλα, θα σου πω και ο Πάο χάνει φίλε 24-0 στο βολί. Θα μας πείτε, δεν είμαστε στον δρόμο. Δεν λέω τίποτα. Ρε. Κάνει ο πατριάρχης. Ποιος πατριάρχης ρε φίλε. Είναι δυνατόν. Ο ηγούμενος ή και ο προηγούμενος. Λοιπόν όπως είδες. Πήρα μια χαρά που δεν κατέβει ο Παρπαγιάννης να πούμε. Το διαβάζω τώρα εδώ πέρα. Την επικεφαλίδα. 2-0 το άφησα εγώ. 2-0 το άφησα. Προηγούταν ο Πατριάρχης ή ο ηγούμενος 2-0. Ναι, κύριε Ζάχο μας. Δεν το κάνουμε τι άρεσε FM. Να σου πω κάτι, κάτι κατάλαβα στην αρχή. Ότι είναι έτσι. Κατάλαβα το παξιμάδι. Άμα το πήγαινα. Σου είπα. Σου είπα. Να ήταν εδώ ο Παοξής, να το πει. Άντε, έλα γρήγορα. Άντε, καρτούν. Έχει λίγο κίνηση. Εδώ στην Νέα Πολύ έμπλεξε. Στην Νέα Πολύ, ναι, έχει. Διότι... Να κατέβεις από Ρετζίκι, φίλε, ασβεστοχώρες. Ναι. Να φας την κίνηση στο Ρετζίκι. Ωραία. Να φας την κίνηση στη Νεάπολη, να φας και στο Βαρδάρι. Ρε φίλε, ειλικρινά σου μιλάω, εσύ... πάρω ένα ελικόπτερο. Ωραία, ναι, αλλά τα ξέρεις τα δεδομένα, εσύ καιρό κάνεις εδώ πέρα. Έχω οπότε, λύση. Οπότε πρέπει να ξεκινάς λίγο νωρίτερα, έτσι έχω γίνεται. Έχω λύση, ρε. Τι λύση έχεις? Θα πίνω ένα Red Bull και θα βγάζω φτερά. Άντε βρε, κλείστο κάτω ρε. Κλείστο κάτω ρε, κλείστο. Θέλει να ακούει και τον Πατριάρχη πόσο είναι. 24-0 χάνει ο ΠΑΟΚ. Πούτε καταρχήν δεν παίζει ο ΠΑΟΚ, τι. Και σου είπα, έπρεπε να ήταν ο ΠΑΟΞΙΣ εδώ. Έχω καμιά γάλα για τον ΠΑΟΚ. Έχουμε που έχουμε εδώ πέρα, μας πρίζει κάθε μέρα, θα λέμε για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, Δημήτρη, με αυτά και με μετά μου φάγε το χρόνο από τον Μπρούνο Γκάμα. Θα τον πάρω μετά τον χρόνο. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Να δώσω λίγο μόνο το σκορ. 40-40 στο Αλεξάνδριο. 2 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, δεύτερο δεκαλέπτου. Πάμε στο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Το είδες και αυτό Δημήτρη, έτσι. Νερό στην έρημο, όχι νερό, νεροποντί. 1,5-2 μέτρα νερό. Πώς έγινε αυτό στην έρημο? Προφανώς όσοι είστε του διαδικτύου έχετε την εικόνα αυτή που λέω, που περιγράφω τώρα. Στην έρημο 2 μέτρα νερό. Τώρα πώς έγινε αυτό το πράγμα, τι νεροποντί ήταν αυτή? Και μετά μιλάμε για εδώ, για βροχές. Λοιπόν, να δώσω το... αποτέλεσμα ημιχρόνου στο Αλεξάνδριο 46-43 Άρης με τη Λέσκη Λουκόιλ. Εάν έβαλε ο Άρης 46 πόνους σε ημίχρονο και από ό,τι βλέπω δεν παίζει ο Μποχωρίδης και ο Μπέλ. Καλά ο Μποχωρίδης, πέρασπανάς, δεν θέλω να επεκταθώ, να μην γίνω κακός. Εάν έβαλε 46 πόνους τουλάχιστον ο Μπέλ, έχει ένα καλό σουτ, το σουτ το έχει. 46, αυτή η Λέσκη πρέπει να είναι για τα σκυλιά, δεν εξηγείται αλλιώς. 46 ο Άρης βάζει τέλος τρίτο δεκαλέπτου, αρχή τετάρτου. Λοιπόν, 46-43 θα δώσουμε και όταν ξεκίνησε και η δική μας εκπομπή με τον Τάσο περισσότερα για το παιχνίδι και τελευταίο 1 λεπτό, 1,5 θα πάμε στο Αλεξάνδριο, στο Σταμάτη Μουρέλη για να μας δώσει και το τελικό αποτέλεσμα και έτσι μια μικρή σύνοψη του παιχνιδιού. Λοιπόν, να διαβάσω αυτό που έλεγα για τον... Μπρούνο Γκάμα, μία-δύο έτσι ερωτησούλες που του έγιναν. Γιατί έτσι κι αλλιώς μετά, τι να το διαβάσει με τον Τάσο, δεν έχει και πολύ έτσι ενδιαφέρον. Εκτός αυτές τις κλασικές ερωτήσεις, αυτές που προσπερνάω, πώς νιώθεις, αυτά. Πραγματικά, τώρα θα μου πεις εδώ, δεν είναι δημοσιογράφοι. Κόσμος του έκανε μέσα από το site Superlink ερωτήσεις, αλλά γενικά και τους δημοσιογράφους, όταν κάνουν κάτι τέτοιες ερωτήσεις πολιτικού περιεχομένου. Είτε αθλητικού, είτε σε ηθοποιούς, σε τραγουδιστές, κάνουν κάποιες ερωτήσεις οι οποίες τις έχεις ακούσει καμιά 1.358.000 φορές. Υποδηλώνει και έλλειψη φαντασίας.
Λοιπόν, ο Χρήστος, πλαίσιας Χρήστος. Ο Άρης, ως και σήμερα, είχε 5 νίκες και 5 ήττες. Με εξαίρεση τον αγώνα με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ, στα παιχνίδια με ΠΑΣ, Γιάννα, Πανιώνιο, ΠΑΟ και Ολυμπιακό, ο Άρης εμφανίστηκε καλύτερο. Αυτός Αριανός θα είναι 100%. Καλύτερος από τον αντίπαλό του και στα ντέρμπι με Ολυμπιακό και ΠΑΟ, κοίταξε στα μάτια τον αντίπαλο χωρίς να φοβηθεί, αλλά παρόλα αυτά ιτήθηκε. Τι πιστεύεις ότι ευθύνεται για τις ήττες αυτές και τι πρέπει να αλλάξει, ρώτησε ο Χρήστος τον Μπρούνο Γκάμα. Με τον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό, απαντάει ο Μπρούνο, χάσαμε λεπτομέρειες. Έχουν καλούς παίκτες όπως έχουμε και εμείς, αλλά είμαστε μια νέα ομάδα και θέλουμε χρόνο παραπάνω. Σε λίγο θα είμαστε σε θέση να κερδίζουμε και αυτά τα παιχνίδια. Μπράβο, Μπρούνο, έτσι σε θέλουμε. Η επόμενη ερώτηση είναι η κερκίδα του, ο Στέλιος Μπαρμπούνης. Αυτό που λέμε, πιάνεις με τον ποπό σου μπαρμπούνια, κάπως έτσι. Ο Στέλιος ρώτησε τον Μπρούνο, είναι η κερκίδα του γηπέδου κίνητρο για να τα πας καλύτερα μέσα στον αγώνα ή αγχώνασαι όταν έχεις τόσους πολλούς οπαδούς από πίσω που περιμένουν το θετικό αποτέλεσμα? Και απαντάει ο Μπρούνο Γκάμα, η κερκίδα σε καμιά περίπτωση δεν με αγχώνει, παίζοντας σε γεμάτο γήπεδο νιώθω πιο άνετα. Άλλωστε σε όλους τους ποδοσφαιριστές αρέσει να αγωνίζονται σε παιχνίδια που υπάρχει κόσμος στις κερκίδες. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο που χαιρόμαστε όλοι μας. Στον Άρη, που είναι μια μεγάλη ομάδα με φανταστικό κοινό, υπάρχει πίεση. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αποδεχτείς. Πολύ σωστά απάντησε. Δεν μπορώ να καταλάβω τους παίκτες όταν λέει ότι με αγχώνει, όταν λέει Δημήτρη ένας παίκτης ότι αγχώνομαι από τον κόσμο, πολλές φορές και στα προηγούμενα και σε όλες τις ομάδες. Αυτό σημαίνει για τη δική μου λογική ότι αυτός ο παίκτης δεν μπορεί. Όταν η υποπίεση, νομίζω όλοι στη δουλειά μας, στην καθημερινότητα μας, στη δουλειά μας, πρέπει σε κάποια στιγμή στη δουλειά να αποδώσει υποπίεση. Όταν δεν μπορείς να αποδώσει υποπίεση, σημαίνει ότι είσαι λίγος στη δουλειά σου. Έτσι πιστεύω. Εκείνο δεν είναι το κριτήριο. Στην υποπίεση. Άμα είναι όλα στο ήρεμο και στο relax, νομίζω όλοι λίγο πολύ μπορούμε να ανταποκριθούμε. Ποια είναι η καθημερινή σου δουλειά για να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο? Το ρωτάει ο Χαράλαμπος, αν διαβάσει το επίθετο. Δεν παίζει και τόσο ρόλο. Προπόνηση στο γήπεδο και γυμναστήριο μετά για έξτρα ενδυνάμωση. Να θυμίσω εδώ ότι ο Μπρούνο Γκάμα δεν είναι μικρός, δηλαδή νομίζω είναι πάνω από 30, 31 νομίζω είναι. Και τι λέει, προπόνηση στο γήπεδο και γυμναστήριο μετά για έξτρα ενδυνάμωση. Καθημερινά προσπαθώ να βελτιώσω πράγματα για να είμαι όσο το δυνατόν καλύτερος. Προσέχω τη διατροφή μου. Γενικά είμαι ένας ήρεμος άνθρωπος. Μου αρέσει να περπατάω και προσπαθώ να εκμεταλλευτώ τις ώρες ξεκούρασης. Ναι, σωστός. Ποιες είναι οι εντυπώσεις σου, τελευταία να τη διαβάσω αυτό, οι εντυπώσεις σου από την Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη, από την νοοτροπία των φιλάθρων και πώς νιώθεις όταν σε αναγνωρίζουν στη Θεσσαλονίκη? Ο Γρηγόρης. Αυτός ο Γρηγόρης και επειδή ξέρω και το επίθετο, κάτι μου λέει. Πρέπει να τον ξέρω αυτόν. Και αυτός Αριάννος πρέπει να είναι. Η εντυπώση μου από τη Θεσσαλονίκη, που είναι μια πολύ όμορφη πόλη, όσο και από διάφορα μέσα στην Ελλάδα που έχω πάει με την ομάδα, είναι πολύ καλές. Μου αρέσει ο τρόπος ζωής. Με ευχαριστεί πολύ η αναγνώριση που έχω από τον κόσμο και με κάνει να νιώθω άνετα. Όμως αυτό από την άλλη με γεμίζει με περισσότερες ευθύνες. Σε κάθε παιχνίδι προσπαθώ να φανώ αντάξιος αυτής της αγάπης του κόσμου προς το πρόσωπό μου. Εντάξει, λογικό είναι. Ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη όταν περπατάει στον δρόμο, μπορεί να τον πετύχει και ο Μπουγάτσας όπως τον πέτυχε και να βγει και φωτογράφη. Καλά που δεν είναι ο Τάσος δίπλα. Τώρα θα το διακομωδούσε. Αυτά είπε λίγο πολύ. Άλλες δύο ειδησούλες να δώσω. Βέβαια η μία είναι πρώην είδηση. Μείον 3 στον Ατρόμητο αν δεν πληρώσει 3 μέρες τον Φιντανίδη. Πριν μία μισή ώρα έσκασε αυτή νομίζω η είδηση. Βλέπω εδώ και 4 και 4 το γράφει. Πριν 2 ώρες, δηλαδή 3. Βέβαια, ο Φιτανίδης πληρώθηκε. Ήταν κάποια λεφτά τα οποία διεκδικούσε από τον Ατρόμητο, του επιδικάστηκαν. Και αν είχε 72 ώρες καιρό ο Ατρόμητος να τα πληρώσει, προηγουμένως που άκουσα στα αθλητικά συνεδρία, είπε ότι πληρώθηκαν. Άρα το μείον 3 δεν υφίσταται πλέον. Ο Φιτανίδης, εντωμεταξύ, πού μπορεί να είναι τώρα? Μια καλή λύση. Τουλάχιστον για αυτό το επίπεδο, για το ελληνικό πρωτάθλημα αυτό. Και γι' αυτό το επίπεδο μια χαρά ήταν ο Φιτανίδης. Δεν ξέρω πού είναι αυτή τη στιγμή. Αυτό άρα τελείωσε όσον αφορά τον Ατρόμητο και φυσικά αυτό που θα το συζητήσουμε και μετά και με τον Τάσο. Και είναι άσχετα που εγώ πιστεύω ότι δεν παίζει κανένα ρόλο ή τέλος πάντων ελάχιστο ρόλο πλέον αν σε ένα γήπεδο έχεις κόσμο ή όχι. Αν έχεις καλή ομάδα κερδίζεις. Αν δεν έχεις προσπαθείς πάλι. Σκάνδαλο ολκύ στην Κρήτη. Η αστυνομία δεν είχε θέμα, γιατί να πω ότι το παιχνίδι της Κυριακής ανάμεσα στον Όφη και στον Άρη, δηλαδή στην Κρήτη, από εκεί έχει περάσει και ο ΠΑΟΚ, έχει παίξει δηλαδή το Όφη ΠΑΟΚ, έχει παίξει η ΑΕΚ.
Όφι ΑΕΚ έχει παιχτεί το παιχνίδι, όπως έχει παιχτεί και το Όφι Ολυμπιακός. Και στα τρία αυτά παιχνίδια, οι φιλοξενούμενες ομάδες, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός, είχαν κόσμο στο γήπεδο. Η αστυνομία όμως έχει διαφορετική άποψη τώρα, Δημήτρη. Μιλάμε ισονομία στο φουλ, έτσι. Δεν είχε θέμα με ο ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακό, αλλά έβαλε στόπ στον κόσμο του Άρη. Στόπ από την αστυνομία. Πιο συγκεκριμένα, μετά το ελεύθερο οπαδό ΠΑΟΚ της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού συνέδρα του ΟΦΗ, η ελληνική αστυνομία αποφάσισε να πραγματοποιήσει νέα σκάνδαλο στο βάρος του Άρη, καθώς οι κίτρινοι μετά από τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε δεν θα έχουν δικαίωμα υποστήριξης από τους φιλάθλους τους. Φοβερό. Η αστυνομία πραγματικά παίζει ρόλο πλέον στο ελληνικό πρωτάθλημα και με τις εκθέσεις, ποιος θα τιμωρηθεί, ποιος όχι. Ποιος θα έχει κόσμο στο γήπεδο, ποιος σε λίγο μπορεί να βάλουν και κανέναν, ξέρω εγώ, αξιωματικό να σφυρίξει και κανένα παιχνίδι. Αν και αρκετοί νομίζω διαιτητές είναι και αστυνομικοί. Λοιπόν, αυτό θα το συζητήσουμε και με τον, δεν ακούει το καρτούν, θα το συζητήσουμε και με τον, θέλω την άποψή του, που φυσικά δεν μπορεί να είναι διαφορετική από αυτό που λέω του Τάσου, εντάξει, μπορεί να είναι φανατικός σαν και εμένα, μπορεί να είναι οπαδός, αλλά στα αυτονόητα δεν μπορεί να διαφωνήσει. Όταν οι άλλοι έχουν κόσμο, πρέπει να έχεις και εσύ. Δεν γίνεται. Ισότητα λέγεται, ισονομία λέγεται. Δεν τη βλέπουμε βέβαια. Αλλά επαναλαμβάνω, αν έχεις ομάδα, πηγαίνεις και κερδίζεις και τελειώνει το παιχνίδι. Τους κάνεις 0-1-0-2 και τέλος. Λοιπόν. Ένα λεπτό λίγο εδώ να δω κάποια. Όχι, δεν έχουμε. Δημήτρη, βάλε λίγο χαλάκι να δω κάτι. Δηλαδή, πρόσεξε. Αναγνωρίζω λίγο τις φωνές, αλλά εσύ άλλαξε τη φωνή. Να σου πω την αλήθεια. Εδώ το είχα το. Άι στο καλό, να μην το πω. Από Άι ξεκινάει. Γελούσα στο φανάρι. Σαν χαζός μονάχος. Μου λέει. Άκου το ωραίο. Καλά, πώς μιλάς έτσι στο μικρόφωνο. Άκου το άλλο. Το σποτάκι του Εσκομπάρ. Στο σποτάκι του Εσκομπάρ δεν βγαίνει στο τέλος ο Μπουγάτσας και λέει «Όλοι στο Εσκομπάρ!» Εν τω μεταξύ, για να το πετύχει, θυμάσαι την εκείνη μέρα που κάναμε το. 60 φορές το είπε. Το είπε 60 και τι μου λέει μετά. Βγήκα έξω από το μαγαζί και φώναζα «Όλοι στο Εσκομπάρ! Όλοι στο Εσκομπάρ!» Και βγήκα λέει από τα μπαλκόνια και με κοίταζα τι τρελός είναι αυτός. Λέει. Τι φωνάζει «Όλοι στο Εσκομπάρ!» Δεν έβλεπα το κινητό προφανώ. Λέει, με κοιτούσα, βγήκα στα μπαλκόνια, ήταν και καλοκαίρι. Μα είναι δυνατό, δηλαδή. Καλά σε είπα. Καλά μου είπες. Καλά σε είπα. Εδώ το είχα το αϊστό. Γιατί το είχες εδώ στο αϊστό τώρα. Λάθος μίλησα. Παίζει καταρχήν ο ΠΑΟΚ πολύ τώρα. Κέρδισε 3-0. Τον Παναθηναϊκό. Θα ερχόταν, θα έλεγα, θα έρθει ο κύριος Τάσος Τρέγιας εδώ. 6 ώρα, ορίστε. Εκεί 6. 6 και 7.30, όχι 7.30, 9.30 παίζει ο ΠΑΟΚ. Ναι, θα κάτσει μέχρι τις 11 να τα πει. Δεν τα λες αυτά, κύριε Ζάχο μας. Αυτά θα τα πεις εσύ, ρε Τάσο. Εγώ τι ρε φίλε. Έκατσε να κάνει σήμερα το Ματσιούκι. Ο κίτρινος Ματσιούκης ήταν σήμερα. Ναι, σήμερα. Κατάλαβες. Ο δικηγόρος στην Ηρακλή έγινε, ναι, τώρα. Καλά. Είχε σε αυτό το ρόλο, ρόλο 5 χρόνια στη Μαρμίτα. Αλλάζουν τα πράγματα. Πώς αλλάζει. Σημεία των καιρών το είπαμε. Σημεία των καιρών. Ο Ματσιούκης που είναι ο Ματσιούκης και λέγει καμιά κουβέντα για τον ΠΑΟΚ που και που. Πότε που και που. Πού και που. Πού και που. Πού και αλεπού. Φού και φού. Φού και φού. Δηλαδή είναι δυνατόν. Ναι, ρε φίλε, πες. Τι να πω ρε για τον ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ τα θέματα του ΠΑΟΚ. Να μπεις εδώ σε αυτό, μην είσαι στο. Να μην σαλιαρίζει εδώ με το Facebook. Θα αυτοκαταστραφεί η οθόνη έτσι και πώ. Με του φίλου σου, Να μπες. Δεν είναι μόνο τώρα ΠΑΟΚ. Εγώ δεν μπαίνω στο ΠΑΟΚ. Δεν το έχω εδώ. Έχω το ΠΑΟΚ. Έτοιμο τάκι. Έχω το ΠΑΟΚ 24. Έχω το ΠΑΟΚ κατάσκοπο. Έχω το SDNA. Μπαίνω και στα Αθηναϊκά. Ναι, σοβαρά. Βέβαια δεν μπαίνω. Σοβαρά. Βέβαια, φίλε. Εντάξει. Είχε και γέλιο προπάντων. Καλό ήταν. Μου θύμισε και εγώ είχα κάνει. Με πήγαινα κανένα δύο τηλέφωνα στον δρόμο. Και μου λένε, είχα κάνει κάτι ανάλογο στον. εντάξει, τώρα οι συνοπαδοί μου ξέρουν στον. Στον συγχωρεμένο τον. Τον Ντέο. Τον είχα κάνει έτσι. Τον είχα κάνει μια έτσι ανάλογη πλακίτσα που υπάρχει και στο YouTube. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το είχα κάνει και στο Στέλιο του Παπαντονίου. Τι τον είχε κάνει, έτσι. Όταν κάναμε τι πρώτε πτήσει. Τι, και πού είσαι, τον αφήνω, φαίνει δύο φιντάνια, δύο χρυστάδες εδώ. Mm-hmm. Καλά, παλικάρι, ωραία, δυνατή. Mm-hmm. Κάνουν εκπομπή, θανάτου. Σου λέω, κάτσε καλά, ναι. Και τι έκανε. Και παίρνω και το λέω, αλλάζω τη φωνή. Άντε, ρε, πάω κάρχη, το λέω, μα το παίζει. Εδώ πήρε το μικρόφωνο και εσύ το λέω. Θέλω την αντίδραση του. Μικρόβιο το λέω και με το παίζει, πάω κάρχη. Εγώ, κλείστον. Αποκλείεται να είπε κλείστον ο
Το τζάτζε δηλαδή. Το λέω έτσι και θα. Ναι, το τζάτζ. Πρώτη φορά δεν υπάρχει. Δεν μπορώ να σκεφτώ. Δεν έχει ξανατσατιστεί ο Στέλιος. Δεν μπορώ το Στέλιο να τον φανταστώ τσατισμένο. Έτρεμε η φωνή του από τα νεύρα του. Σοβαρά σίγουρα. Τι τον είπα, δεν θυμάμαι τώρα. Τον είπα Παοκάρκη που κάνει τον αυτό να και το έτσι και μα το παίζει. Ότι σε δώσανε μικρόφωνο άλλο, λέω απαταιώνα εγώ. Σε έδωσε μικρόφωνο, λέω άλλο και μα το παίζει, λέω ιστορία εδώ πέρα και όλα τα ξέρει για τον μπάγκο. Κλείστον, κόφτον. Το λέω αν θα με έκοβε ειλικρινά. Να σε μιλάω, δεν θα ξαναπιάσει μικρόφωνο. Τι καλός άνθρωπος, καλός άνθρωπος. Και μόλις το καταλαβαίνει ότι είμαι εγώ, έσκασε ένα παιδί μου το παραμύθι. Τον έχουν κάνει μια καζούρα οι άλλοι. Καμιά 10 μέρες. Ήταν και καλοκαιράκι. Ήταν καλοκαιράκι. Πήγαιναν στα μπιτσόμπαρα και τον πειράζανε όλοι. Το κάνανε φλάκανα. Εδώ θέλω την άποψή σου, άσχετα που είναι παραπέντε. Καλά, συγγνώμη λίγο, πριν γίνει αυτό εδώ πέρα. Ναι. Αυτή θα το πούμε στην εκπομπή. Μισό λεπτό, 5 λεπτά και τα. Όσο θέλει. Αυτό λεπτά το πούμε στην εκπομπή. Και σε αυτό το θέμα θα το πούμε. Το είπα, αλλά θα το. Θα το σχολιάσουμε και μαζί. Γιατί θέλω την άποψή. Γιατί τώρα το έμαθα εγώ. Τώρα έβγαλε μια ματιά. Αυτοί τι είναι που κάνανε μανούρες μέσα στο Παλέντεσπορ. Στο Αλεξάνδριο μέσα. Ήρθαν, δεν ξέρω, ήταν εδώ πέρα. Άγγουγα το σταμάτη, το μου. Έγινε, ήταν λέει 40 με 50. Βουλγαρή. Με τη Λεύσκη παίζει ο Άρης. Σόφιας. Ναι, Βουλγαρή είναι αυτή. Τι είναι. Λουκόιλ λέγεται η παλιά. Μπορεί να είναι η Λουκόιλ που ήταν πιο παλιά. Ναι, Βουλγαρή είναι αυτή. Βουλγαρή. Εκεί τι θέλανε, ήρθαν εδώ να κάνουν το μάγκα. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Προφανώς πρόσεξε αυτό που είπε και ο Σταμάτης. Δεν είχε ενημερώσει κανέναν ότι θα έρθουν, ρε παιδί μου, ότι θα πάρουν εισιτήρια. Προφανώς ήταν έξω από το γήπεδο, πήραν εισιτήρια. Ναι. Και μπήκαν μέσα και υπήρχαν έτσι. Και τι θέλανε τώρα, και τι κάνανε, τους μάγκες κάνανε. Ναι, κατέβηκαν και κάτω, ξέρεις πώς είναι τα δημοσιογραφικά στο κάτω μέρος, εκεί που πάνε συνήθως η διοίκηση, ας πούμε, όταν παίζει Άρης ΠΑΟΚ, η διοίκηση του ΠΑΟΚ κάτω από τα δημοσιογραφικά. Ναι. Και είχαμε κάτι σουρξουμούξου και δεν έχει αστυνομία πολύ, διότι είναι ένα ματς το φίλε, οποίο τώρα δεν έχει αστυνομία. Να σου λίγο πω, ρε, ήθελε. Γιατί δεν κλείσατε τα φώτα. Γιατί δεν. Γιατί δεν κλείσατε τα φώτα στο Παλέντεσπορ. Γιατί να κλείσουμε τα φώτα. Σε κάποια άλλη περίπτωση είχαν κλείσει τα φώτα. Λοιπόν, δεν είχαν κλείσει τα φώτα. Όχι, δεν έκλεισαν τα φώτα. Α, δεν έκλεισαν τα φώτα. Είσαι παραπληροφορημένο. Α, τι είχε γίνει για πέρα. Είχε γίνει για 2 λεπτά, ούτε 2,5 λεπτά. Διακοπή τη ΔΕΗ. Διακοπή και έβγαλε η. Σόπα. Έβγαλε ανακοίνωση ΔΕΗ, ρε τέλειο. Σόπα. Έβγαλε ανακοίνωση ΔΕΗ. Καλά, είναι γνωστό ότι. Α, έχουμε και στη ΔΕΗ μέσα. Όλοι του Δημάρχου είστε που δεν κατεβαίνει πλέον στι εκλογέ, δε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Καλά, πλακάζει μα πάει ένα τηλέφωνο Δήμαρχο στη ΔΕΗ. Ο Δήμαρχο είπε. Τι πλακάζει. Για και ξανά. Repeat. Πάσε καλό μου, όλο αστεία λέω σήμερα. Όλο αστεία. Όχι, δεν είναι καθόλου αστεία, Δημήτρη μου. Ναι. Καλά, χρονιά, μπράβο ρε Δημήτρη. Μία χρονιά, αγαπητέ Δημήτρη, ναι. Είχαν σβήσει τα φώτα και πέσανε καρφιά, βίδες, μπουκάλια, ναι. Ιστορίες. Μέσα δεν έγινε τι τίποτα. Πέσανε, ρε. Φίλε, ναι. Εδώ site κίτρινα τα γράψανε. Ναι. Δεν σου λέω για σπρώμα φώτα. Ασπρόμαυρα μπορεί να γράψουν υπερβολές, έτσι. Για να δεις ότι είμαι σωστός. Ναι. Γιατί φαίνεται, δεν είναι θέμα σωστού, φαίνεται και από το βιντεάκι, γιατί υπάρχει βιντεάκι, ένας βλάξ πέταξε ένα πυρσό μέσα. Βέβαια πήγε 2-3 μέσα. Δεν ήταν μόνο πυρσός. Ένα πυρσός. Τώρα, μαρτυρίες των ανθρώπων, μαρτυρίες των ανθρώπων του ΠΑΟΚ στον πάγκο λέγανε, αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων, τώρα απλά πήγες εσύ και 10 χρόνια πίσω. Να βλέπεις τι κάνεις. Ξέρεις τι γίνεται. Εγώ έκανα. Ναι, αφού δεν παραδέχεσαι. Παραδέξου, πέρα να σβήσουν τα φώτα. Δηλαδή πήρε ο Άρης τηλέφωνο. Ή μάλλον ποιο να πάρει, ο επίσημο Άρης στη ΔΕΗ και πει: Σβήσει τα φώτα. Μήπως είπαν και ώρα, 6 και 22 και 38 λεπτά. Γιατί ρε φίλε, πρέπει να σβήσουν τα φώτα όλες τις περιοχές. Ναι. Το παλέ δεν έχει δικό του διακόπτη. Α. Τότε γιατί έβγαλε η ΔΕΗ. Γεννήτριες δεν έχει. Γιατί έβγαλε. Ωραία. Από το παλέ δεν έχει γεννήτριες. Έχει ένα διακόπτη, κατέβασε το γενικό ένα. Ναι, ναι. Και γιατί έβγαλε η ΔΕΗ. Είχε ανάγκη να βγάλει η ΔΕΗ ανακοίνωση. Μάλιστα, επίσημη ανακοίνωση. Φυσικά, ότι υπήρχε διακοπή στην περιοχή. Γιατί υπήρχε μεγάλο χρέος προς τη ΔΕΗ από την ΚΑΕ και αν δεν συμφωνούσαν, δεν θα πέραν φράγκο. Αυτή ήταν η συμφωνία. Τι λες, ρε. Χάς Κρίστιαν Άντερσεν έχει βγει. Να σου πω κάτι για να το κλείνουμε το θέμα. Τι ήταν, αν αυτοί οι 40 οι βουλγαρόγευτοι τώρα που κατέβηκαν από εκεί πέρα και ήρθαν εδώ να κάνουν. Μπορεί και από εδώ να ήταν. Να κάνουν το κλαϊμάι μάγκα. Ανήκει τώρα 5.000 κίτρινο με στο παλέ. Δύσκολα. Θα κουνούσαν την ουρά τους. Δύσκολα, δύσκολα. Αν ήταν τώρα έτσι τίποτα σε καμιά γωνιά και είχε από δίπλα. Όχι, τους, 500 άτομα και ένα. Τίποτα μαντρόσκυλα, άπλητους, μουσάτους να τρέχουν τα σάλια σαν δεν το. Δεν θα ήταν στο γήπεδο. Δεν θα ήταν στο γήπεδο. Τι θα τους κάνω. Δεν θα ήταν καν στο γήπεδο. Κατούριμα, κακάκια. Λοιπόν. Ούτε καν, εγώ σου λέω, θα κάνανε τους μάτους. Δεν θα ήταν στο γήπεδο. Βρίζα στα ελληνικά. Ναι. Καλά, ρε, πυραυλοκίνητε. Ήρθε σε αδιάφορο ματ.
Και για αυτού είναι αδιάφορο. Να πω ότι είναι αδιαφέρον. Να κάνει το μάγκα πού. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Αυτό, που είπα, αυτό που είπα, σταμάτησαν και αυτοί το μύθο του. Λέει, πήγαμε, κάναμε μαγιά. Γιατί τώρα θα ήταν καμιά 500 άτομα, πώς ήταν στο παλέτι, 300. Τόσο. Ναι. Άμα ήταν, εγώ θα σου πω 5.000. Αν ήταν κανένα 2-3 χιλιάρικα. 2 χιλιάρικα, 3 χιλιάρικα. Και αν αγριεύαν λίγο. Μα καταρχήν. Sold out, sold out, sold out τα κάναν τα πάντα. Καταρχήν δεν έχει αστυνομία καν στο γήπεδο, δηλαδή μεγάλη δύναμη. Μετά λέει ειδοποιήθηκε και ήρθαν εκεί κάποια ματ. Τέλος πάντων. Μα τι στο αστυνομικό τμήμα, άμα πα του Λευκού Πύργου για να βγάλουν ταυτότητες, οι ενδιαφέρομοι πιο πολύ είναι. Έτσι. Τι να κάνουμε. Δεν είχε αστυνομία καθόλου και πιάστηκαν, λέει, στον ύπνο. 8 και τη 3 πήγε. Τέλος, πρέπει να μπουν οι άλλοι. Να μπουν οι άλλοι. Πού είμαστε εμείς. Λοιπόν, καλή εκπομπή, αλλά και η επόμενη εκπομπή ράδιο. Η ώρα για μπλε ήταν καλή. Η ώρα για μπλε ήταν καλή ήταν σήμερα, καλή. Αρκετά καλή. Δεν ακούστηκε η λέξη Ηρακλής καθόλου. Στην ώρα ναι, για μπλε. Αφού έλειπε ο Ματζιούκης. Αύριο θα είναι εδώ, έτσι. Ναι, ναι. Αύριο Γιώργαρος εδώ, οι φίλοι του Ηρακλή θα ακούσουν όλο το ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και τα λοιπά από τον Γιώργαρο το Ματσιούκη. Okay. Ωραία εκπομπή, αλλά η άλλη είναι λίγο πιο καλή. Είναι λίγο. Κάτι λέει. Και η άλλη καλή και η προηγούμενη καλή. Ράδιο Μαρμίτα ακολουθούν. Λοιπόν, κάτι αυτοί οι δύο καρτούν. Άντε, λοιπόν, κλείσει την εκπομπή σου την ώρα για λοιπόν, μια σχέση ο δικηγόρος του Ηρακλή φέτος. Είμαι ο δικηγόρος του Ηρακλή. Πού κατά τη άρεση. Να είμαι ο δικηγόρος του Ηρακλή. Σου πήρα τη σούπα κατά τη θέση τρέγια. Από τον κύριο Βαγγέλη, καλό απόγευμα. Να σε καλά, Βαγγέλη. Να σε ξανακούμε έτσι τακτικά. Λοιπόν. Κλείνουμε εδώ την ώρα για μπλε. Εκτάκτο σήμερα δεν υπήρχε φυσικά ώρα για μπλε. Σε λίγο, εγώ με τον Τάσο θα συνεχίσουμε μέχρι τις 10. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε, κύριε Τρέγια. Μάλλον Βαγγέλη. Τι κάνετε, κύριε Ζάχο, κύριε Βαγγέλη. Καλησπέρα. Καλά είστε. Καλησπέρα, άκουγα την προηγούμενη εκπομπή. Ποιο είναι, ένα κύριο Βαγγέλη. Πώς τα πήγατε. Πετυχημένο. Με έφερε λίγο στα. Εδώ το είχα, κάτω από την γλώσσα το είχα. Θα το άκουγες το καλωσόρισμα. Το είχες έτοιμο. Τώρα μεταξύ σοβαρού και αστείου. Δηλαδή έκατσε εδώ πέρα, όμορφα, ωραία. Μας λες γιατί με ένα διάφορο μάτσε του Άρη στον μπάσκετ. Εντάξει, το πει, ναι, ωραία, είναι και ο Μουρελής εκεί, πήγε το παιδί, έκατσε το κόμμα. Αλλά και ο Πάκος, το ιδιόκτο Πάκος Sports Arena, παίζει με τον Παναθηναϊκό, ρε φίλε. Με τον Παναθηναϊκό. Με τον Παναθηναϊκό, βέβαια. Τι πρωτάθλημα είναι. Πρωτάθλημα, ναι. Σοβαρά. Νομίζω ευρωπαϊκό θα μου λέει αυτό, γιατί είναι Τετάρτη. Και ξέρω, τι έχει εμβόλυμη. Δεν παίρνω και όρκο. Εμβόλυμη, ναι, εμβόλυμη. Μπα και είναι τίποτα αυτό, Λίκα. Όχι, ρε, ύπελο, όχι, ξέρω εγώ πώ θα λέμε. Πρωτάθλημα. Έχει εμβόλυμη. 3-0, τον καθάρισε τον Παναθηναϊκό. Ο Πατριάρχης. Είναι νομίζω για μάτσι ξαναβολή. Για την πρώτη αγωνιστική. Αν θυμάμαι καλά με τις ιστορίες που είχαν γίνει τότε. Ποια ιστορία είχε γίνει. Είχαν αναβληθεί κάποια παιχνίδια. Ωραία. Στην πρώτη αγωνιστική. Και έγινε τώρα αυτό το παιχνίδι. Εντάξει. Σημαντική νίκη και καθαρή νίκη. Δεν έχασε πόντο. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι και τόσο δυνατός νομίζω. Ναι, προθέσει αυτό. Δεν τα γνωρίζω και τα δύο. Δεν είναι πολύ, 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 αλλά εντάξει είναι και αμεληταία ποσότητα. Παναθηναϊκός είναι. Στο βόλι, ιστορική ομάδα. Δυνατή ομάδα, βαριά φανέλα. Εφόσον είπες και σωστά για τον Σταμάτη Μουρλή και το Αλεξάνδριο, να πούμε ότι. 1 λεπτό και 29 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου, Άρης Λεύσκη 56-54. Είχε πάρει μια διαφορά όσο παίζαν οι διαφημίσεις γύρω σε 7 πόντους ο Άρης. Τώρα είναι στους 2 πόντους. 56-54. Εντάξει. Θα δίνουμε τη διαμόρφωση και στο τελευταίο λεπτό θα βγάλουμε και το Σταμάτη. Έτσι να μας πείτε τα τελευταία δευτερόλεπτα και έτσι ένα-δύο λόγια. Έχουμε αρκετά θεματάκια και για σήμερα. Έχουμε. Για να σας ενημερώσουμε, για να σας ιντριγκάρουμε, ναι. Για να μας απαντήσετε, αν συμφωνείτε, αν διαφωνείτε, να καταθέσετε και εσείς την άποψή σας. Φυσικά. Και μηνυματικά και με τις τηλεφωνικές γραμμές που θα ανοίξουμε σε λίγη ώρα. Χαλαρή είναι, χαλαρή είναι και η σημερινή δεν έχει, εκπομπή. Όταν δεν έχει αγωνιστική δράση και την Κυριακή. Κοίταξε τώρα. Ήρθε η Τεταρτούλα, πάει η εβδομαδούλα. Ναι, καλά, σιγά σιγά πηγαίνουμε. Πέμπτη, Σάββατο. Αύριο και Παρασκευή, ναι. Σάββατο παίζουμε Ξάδι. Α, Σάββατο παίζει ο Παρασκευή. Το τρένο του Ρασβάνου Τσέσκου. Ναι. Η ασπρόμαυρη αρμάδα. Θα κάνει ένα χ. Παίζει με την Ξάθη. Τώρα, αν κάνει ένα χ, ρε φίλε, εντάξει, οκ. Θα σας ακούσω. Τι να κάνουμε τώρα. Σας ακούω, είστε το καλύτερο δίδυμα. Καλά, δεν πιάνει όμως. Γιατί είναι φίλο. Γεια σου, Γιαννάκη. Δεν πιάνει όμως, δεν μετράει η άποψή σου. Γεια σου, Γιαννάκη, από το κέντρο πόλης και από το Φαμιλιάνο, το υπέροχο αυτό ρεστοράντ. Παύλα πιτσαρία, παύλα ζυμαρικά, παύλα γουστάρι. Σπέσιαλ, δηλαδή πήγαμε και φάγαμε. Ό,τι φάγαμε ήταν καλύτερο από σεξ. Πάλι. Δεν το συζητάω. Δηλαδή εκείνη η μοσχαρίσια μπριζόλα που ήταν και κούτρα από το στοίχημα Άρης Πάοκ του Μπουγάτσα που την πλέρωσε ο Μπουγατσίνιο. Ρε φίλε, τι να σου πω. Ακόμα αυτή η γεύση είναι στον ισοφάγο μου. Ναι, δοκίμασα και εγώ και ήταν φανταστική η μπριζόλα. Σοβαρά σε μιλάω. Αφού δεν χρησιμοποίησα οδοντογλυφίδα. Σωστά. Το άφησα εκεί μέχρι να πλύνω δόντι. Ζουμερή και ωραία. Ήταν σπέση. Και μπριζόλα λεμού νομίζω ήταν, έτσι.
Ήταν σπαλομπριζόλα μοσχαρίσια. Σπαλομπριζόλα. Ναι, ναι, ναι. Με... Βάχο, με κατέστρεψε ο Τρέγιας. Ναι, ναι. Και ήταν με γαρνιτούρα λαχανικών. Λαχανικά, ναι, ναι. Τα θυμάμαι. Και όχι γιατί, τα πολύ καλοψημένα. Γιατί έβοσκες και λίγο. Και βασικά έβλεπω ότι έβοσκες τακτικά. Τι να κάνω, ρε φίλε. Τα πάντα ήταν special και πήρα λίγα. Δηλαδή... Ναι. Δεν τον έβαλες πολύ μέσα, όντως. Λάθος. Πήρα λίγα. Είχε και αστακό, δεν τον παρήγγειλε. Δεν γίνονταν. Είσαι καλός άνθρωπος. Μια σχήμια δίπλα του κοιτά. Ευτυχώς δεν ακούει. Α, δεν ακούει, δουλεύει τώρα. 5-9 δουλεύει απόγευμα. Ευτυχώς δεν ακούει. Στην Νεάπολη να έχει ένα ακουστικό και στην Νεάπολη σαν αεροπλαστή. Μπορεί. Να έβαλε αυτή τη στιγμή. Το timing λέει στη ζωή είναι το παν. Μπορεί να έχει. Καλά, και ψεωρουφιάνο. Θα του το πω εγώ. Στείλτε τα μηνύματά σα για τι 29 του μηνό, 5η 29 Νοεμβρίου, 10 το βράδυ. Το Θέατρο Βεργίνα στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκης θα σας υποδεχτεί για το μάτς της βραδιάς Τσέλσι ΠΑΟΚ. Είσοδο στο Θέατρο Βεργίνα για τη μετάδοση του αγώνα περιλαμβάνει κάθε πρόσκληση. Απεριόριστη μπύρα, λαχνό για τις κληρώσεις του ημιχρόνου με πλούσια δώρα. Στείλτε τα μηνύματά σας, FM κενό, όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Όσοι και να στείλετε, 10, 20, 30, 50, θα κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση για το Chelsea PAOK. Η είσοδος είναι δωρεάν. Πρέπει να έχετε κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας σας και να έχετε για την εγγραφή σας ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης, εφόσον κάποιος επιθυμεί να περάσει στο καζίνο πριν, ναι, ή μετά τον αγώνα. Αν θέλετε να πάτε μόνο για το μάτς, η είσοδος στο καζίνο δεν είναι υποχρεωτική, δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Δηλαδή... Το θυμάμαι μπαίνοντας δηλαδή στο. Ναι. Γιατί είχαμε κάνει ανάλογα κι εμείς. Ναι, και 17 και 18 και 19, ναι, και 20 το, να είσαι. Το Θέατρο Βεργίνα δεν έχει σχέση με το καζίνο. Μπορεί να μπαίνεις από την είσοδο εκεί, αλλά δεν έχει καμία σχέση. Απλά αν μερακλώσεις και θες να, να μπει στο καζίνο, σου, να δεις πώς είναι, να κάτσεις 10-20 λεπτά, μισή ώρα ξέρω εγώ στο καζίνο. Πρέπει να έχεις μαζί σου ταυτότητα ή διαβατήριο ή διπλωματική. Θέλοντας και μη δύο φορές τον κουλοχέρι θα τον τραβήξεις. Εντάξει, να σου πω και κάτι, δεν είναι και κακό. Ναι. Ο Τούρκος τη λέει μια τουρκική παροιμία. Τι λέει, μην τα λες αυτά. Τούρκική παροιμία, ρε φίλε. Οι γείτονές μας είναι, ρε φίλε. Το Μπουτάρης Δήμαρχος, φιλότουρκος. Γιατί να μην τα λέω, ρε φίλε. Εδώ ήθελε να κάνει. Και μάλα τα Τούρκη ήθελε να κάνει την Αγία Δημητρίου. Λέει. Ολγκουρούμ, γεζούμ. Τσαχπίριο γιόγκμπρε. Τι λέει. Λοιπόν, η τουρκική παροιμία λέει, ο Τούρκος λέει, πολλά δεν θα παίζει χρήματα. Αλλά και από την κλήρωση δεν θα λείπει. Σωστά. Δηλαδή σου λέει σωστό είναι. Πρέπει να είσαι στην κλήρωση. Ο Τουρκαλάς. Παίξε ρε παιδί μου όσα ξέρω εγώ μπορείς, αν μπορείς. 10 έτσι. Ευρώ. Ναι, 10 ευρώ. Παίξε 10 ευρώ. Ναι. 5 ευρώ. 5 ευρώ. Αλλά μην κλείπεις από την κλήρωση, σου λέει. Πάρε ένα λαχείο. Μην παίρνεις ρε παιδί μου 40 λαχεία. Ναι. Πάρε ένα λαχείο, σωστό ξέρω είναι, εγώ 5 ευρώ. Είναι αυτό. Μην παίρνεις για 50 ευρώ λαχεία. Επειδή είναι τουρκική παροιμία, δεν σημαίνει ότι είναι και λάθος. Σωστό είναι. Σε παρακαλώ. Σωστό, σωστό. Ζάχο, αυτό μα είπε και τουρκική παροιμία. Βέβαια στην Τουρκία. Ήταν οι νοικοκυρέοι τότε, ναι, στην Κωνσταντινούπολη, ναι, που είχαν τα μαγαζιά. Κωνσταντινούπολη τα, ελληνική. Τα αρχοντικά. Γι' αυτό λέγεται η Κωνσταντινούπολη. Όχι Ισταμπούλ, Κωνσταντινούπολη. Κωνσταντινούπολη λέγεται. Από εκεί είναι και η καταγωγή μας. Ναι. Όχι μόνο οπαδικά. Ο παππούς, ναι, μου εκεί, ο παππούς μου εκεί γεννήθηκε. Είναι από την Κωνσταντινούπολη. Ωραία. Που ήρθαν. Λοιπόν, πάμε λίγο και στα 1-2 που είπα. Αυτό έλεγα, ρε φίλε, θα σε πειράξω λίγο με αυτό όσον αφορά το μείον 3 στον Ατρόμητο, αλλά τα πλήρωσε αμέσως, δεν ήταν και μεγάλο το ποσό. Τα πλήρωσε ο Μεσχέ Σπανός. Γιατί θα σου έλεγα, Τάσο, και επανάληψη του Ρολούνα είχαμε και επανάληψη του, πώς το λένε, της Μπούκα Σαβίδη, δεν το χάνεις αυτό το πρωτάθλημα, γιατί όπως βλέπεις όλα τα σημεία, τα στοιχεία μάλλον της φύσης και όλα τα... το κάρμα που λέτε και μας έχετε πρίξει με το κάρμα. Λοιπόν, το κάρμα το λέμε γιατί είμαστε κατακτισμένοι, ναι, πέρσι. Μείον 3 στον Ατρόμητο. Βέβαια τα πλήρωσε. Ο Σπανός είχε μία διένεξη με το Φιτανίδη, ο οποίος διεκδικούσε κάποια, ένα ποσό 17 με 20 χιλιάδων νομίζω. 17-18 χιλιάδες ευρώ. Έτσι δεν τα πλήρωνε. Ναι. Βγήκε το φιρμάνι μείον 3. Έχεις δικαίωμα, η κάθε ομάδα που βγαίνει τέτοια απόφαση έχει δικαίωμα 72 ωρών να εξοφλεί τον παίκτη και μετά η ποινή δεν μετράει. Μάλιστα. Αυτός θα πλήρωσε αμέσως. Ο Φιτανίδης τώρα, γιατί το έκανα, μήπως έχεις υπόψη πού μπορεί να είναι ο Φιτανίδης. Πού παίζει. Ναι. Όχι. Είναι μια καλή έτσι ερώτηση. Γιατί στον τέτοιον δεν είναι σίγουρα στον Ατρόμητο. Δεν ξέρω. Μπορεί να μπήκα να σταμάτησε. Ξέρω. Δεν ξέρω. Όχι, ρε, τι να σταμάτησε. Δεν ξέρω, φίλε. Ξέρω πόσο γνωρίζει. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, κάποιος φίλος αν έχει να μας στείλει. Δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Λοιπόν,
Άρα τέλειωσε αυτό το θέμα. Να πάμε τώρα στο άλλο, αν θέλεις, γιατί είπες ότι θέλεις να σχολιάσεις κιόλας. Και να πούμε ότι έχει και πρόβλημα ο Κρέσπο. Κρέσπο, Βιερίνια, λογικά θα απουσιάζουν το μάτσο την Ξάνθη. Α. Να το ξέρω. Βιερίνια σίγουρα για μένα. Αυτό νομίζω παίρνει Παρασκευή, θα το ξέρουμε μέχρι την Παρασκευή. Ναι, έτσι. Λογικά για μένα θα απουσιάζει. Παρασκευή θα βγει και αποστολή, Σάββατο είναι το μάτσο. Θα απουσιάζει και ο Κρέσπο. Λογικά. Εύχομαι να μην απουσιάζει, αλλά. Ωραία, πριν πεις αυτά, γιατί το είπαμε, ναι. να δώσω έτσι εντελώς πληροφοριακά την αγωνιστική και τα αποτελέσματα της Β' Εθνικής. Ο Ηρακλής παίζει αύριο, βλέπω 3 η ώρα, Ηρακλής Απόλλων Λάρισα. Και μην ακούς Απόλλων Λάρισας και λες είναι τέτοιο, γιατί ο Απόλλων Λάρισας, αν κερδίσει στο Καφτατζόγλιο αύριο, είναι πρώτος. Μάλιστα. Λοιπόν, Καραϊσκάκης. Καραϊσκάκης. Η ομάδα μου είναι αυτή. Ο Καραϊσκάκης. Ναι, τον γουστάρω λόγω ονόματος. Εγινιακός 4-0. Σοπα, ρε φίλε. Κέρκυρα, δόξα δράμας ξεφούσκωσε. Εγώ έλεγα η δόξα θα ανέβει, θα μου πει νωρίς είναι. Χάνεις από τον Ηρόδοτο, χάνεις και από την Κέρκυρα. Ένα χι τουλάχιστον. Αφού δεν δίνει μερικά παιχτάκια ο Σαββίδης στη δόξα. Ναι. 3-0 η Κέρκυρα. Κατά τα άλλα έχουμε ομάδες δορυφόρους. Πάρτι έκανε. Ναι. Πλατανιάς 0-0 έφερε με τον Κισαμικό. Θα μου πει ντέρμπι της Κρήτης. Η Ρόδοτος, εδώ είναι η μίνι έκπληξη αυτή. Η Ρόδοτος, Καλαμαριά 0-1. Κάτσε εδώ, ποιος έβαλε τον γκολ. Καλαμαριάς, μπράβο. Για δες εκεί, ποιος το έβαλε τον γκολ. Πού να το δω. Εδώ είναι, εδώ είναι. Να το ρε. Μπροστά στην οθόνη σου. Δεν μπορώ να μπω εδώ. Α. Να το, τι να μπεις. Καλαϊτζίδης, Γιάννης Καλαϊτζίδης. Ο ιός έβαλε γκολ. Ναι, ναι. Τι λέει, ρε φίλε. Μπράβο, 0-1. Ο γιος του Καλαϊτζίδη, ναι. Σπάτα, Παναχαϊκή 1-1. Σκόνταψε ο. Μόνο τον Ηρακλή κέρδισε η Παναχαϊκή. Ναι. Με κόλλα, βαβά. Σπάρτη, Τρίκαλα 2-0. Mm. Και το άλλο το ντέρπι που αν έμενε ήταν 1-0 μέχρι το 90. Αν έμενε έτσι ήταν πρώτος ο Βόλος, ο Μπέος, μαζί βέβαια και με τον Εργοτέλη, αλλά ισοφάρισε ο Εργοτέλης στο 90. Mm. Βόλος. Ναι. Έτσι, Βόλος αλλιώς λέει. Βόλος Εργοτέλης, όχι Νίκη Βόλος, καμία σχέση, είναι νέα ομάδα αυτή. Βόλος Εργοτέλης 1-1. Και η βαθμολογία 13 Εργοτέλης, Πλατανιάς 11. Βόλος 10, Απόλλων Λάρισας 10 με ένα μάτς λιγότερο. Mm. Ηρόδοτος και τα λοιπά, Παναχαϊκή 8. Είναι νωρίς βέβαια, αλλά κάποια κατάσταση ψηλοδιαμορφώνεται. Μάλιστα. Είναι πέμπτη αγωνιστική. Να τα δούμε. Τι έγινε τώρα, δεν σας αφήνουν να πάτε στην Κρήτη. Ναι. Το... Καταρχήν πότε παίζετε. Την Κυριακή. Τι ώρα? 7.30. Κυριακή 7.30 ώρα. Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν έχει και παοκάρες. 5. 5 ή 6. 6. 5. 5. 5. Έχει το παοκάρες. 5. Ναι, γιατί, είναι. Είμαι 99% ωραία. Ότι είναι 5. Ωραία. Γιατί μου είπε ο φίλος ότι δύο συνεχόμενα παίζει το ένα πίσω από το άλλο. Επειδή μου μπάσκετ πρώτη και μετά ποδόσφαιρο. Ναι. Και η αστυνομία, που δεν πιστεύω να αμφιβάλλεις γι' αυτό πλέον. Η αστυνομία, αν και διάβασα, λέει στην ΕΠΟ σκέφτονται κάποια αυτά με τις αφαιρείς βαθμό να τα τροποποιήσουν από του χρόνου. Λοιπόν, αυτό δηλαδή να μην έχει μείον 3, ρε παιδί μου. Ναι. Πλέον η αστυνομία. Αν άκουσε στο σχόλιο μου, έξω ήσουν μόλις είχε έρθει εκείνη τη στιγμή όταν το έλεγα, κανονίζει ποιος θα είναι στο γήπεδο, ποιος δεν θα είναι. Ποιος θα πάρει μείον 3, ποιος θα τη βγάλει, ενώ πρέπει να πάρει μείον 3 να μην πάρει. Ενώ να μην πάρει να παίρνει μείον 3, λέω. Και είναι βασικός πλέον ρυθμιστής του πρωταθλήματος η αστυνομία. Όχι ότι αν δεν πάνε ο κόσμος στην Κρήτη θα χάσει ο Άρης και άμα είναι ο κόσμος θα κερδίσει. Όχι βέβαια, δεν λέω κάτι τέτοιο, αλλά είναι. Έστω ρε παιδί μου και στα μάτια ενός ουδέτερου είναι ανισονομία αυτό το πράγμα. Δεν πιστεύω να διαφωνείς. Όχι, δεν διαφωνώ. Όπως πήγανε οπαδοί άλλων ομάδων, πρέπει να πάνε και οπαδοί του ΑΕΚ. Ολυμπιακού πήγαν. ΑΕΚ πήγαν. Του ΠΑΟΚ πήγαν. Ποια είναι η λογική. Να κατάλαβω, γιατί μπορεί να υπάρχει κάποια λογική. Δεν υπάρχει λογική. Δεν υπάρχει λογική. Και οπαδοί του Λεβαδιακού να ζητήσουν να πάνε. Έτσι, πρέπει να πάνε. Έτσι, σωστό. Πρέπει να πάνε. Σωστό είναι. Τι να κάνουμε σωστό τώρα. Όπως απαγορεύτηκε και από το Σπαουξίδη στη Λαμία. Έτσι. Να το πούμε και αυτό. Πότε τώρα που θα παίξει Λαμία. Ναι. Τώρα που θα πάει την άλλη εβδομάδα. Ναι. Κάτσε. Μέχρι την άλλη εβδομάδα θα δούμε. Μπορεί να γίνει καμιά άρση. Δεν ξέρω να γίνει τελικά. Καμιά άρση. Αρχικά έχει απαγορευτεί η μετακίνηση και η μεμονωμένη και η. Ωραία. Το σχολιάσαμε. Δεν νομίζω ότι έπαιρνε κι άλλο σχολιασμό. Έτσι. Εγώ επαναλαμβάνω, δεν σημαίνει ότι δεν πάνε, θα χάσει ο Άρης, δεν λέω τέτοιο πράγμα, αλλά ρε παιδί μου, όταν λέει θέλεις να φαίνεσαι δίκαιος, πρέπει και να. Όταν, η γυναίκα του Κέσσερα δεν πρέπει να είναι λέει, μόνο τιμία, πρέπει και να φαίνεται τιμία. Εντάξει. Εντάξει οπότε, τι να πω. Όχι, εντάξει, να μην το δώσουμε και περισσότερο βαρύτητα. Είναι σφάλμα και σε αυτές τις περιπτώσεις νομίζω ότι πρέπει να παρεβαίνει η ΕΠΟ.
και να πει: ελάτε εδώ κύριε από την αστυνομία. Λέει θέμα αστυνομία. Κάτσε ρε φίλε, τι θέμα αστυνομία. Δηλαδή η αστυνομία στο, όταν πήγαν οι Ολυμπιακοί, οι Παοξίδες. Είπε ναι. Τι είχαν. Όχι. Ήταν όλα καλά. Δεν το κατάλαβα. Και άντε να πω του ΠΑΟΚ υπάρχουν και κάποιες, ας πούμε, και σαν κόσμο. Υπάρχει και μια καλή σχέση ανάμεσα. Ο Ολυμπιακός δεν νομίζω να έχει καλή σχέση με την Κρήτη, ειδικά ο Ολυμπιακός. Με την Κρήτη έχει, με τον Όφη εννοώ. Η ΑΕΚ δεν τα, να πω την αλήθεια, δεν τα. Η Παναθηναϊκή κάποτε λόγω Βαρδίνου Γιάννη τα είχαν καλά, αλλά είδαμε και πολλές περιπτώσεις. Άμα όταν πάει τώρα ο Παναθηναϊκός σε επιτρέψουν και τους Παναθηναϊκούς, τι να πω, μπορεί να μιλάμε για στόχευση. Είδαμε πολλές περιπτώσεις για το ότι οι οφιτζίδες δεν γουστάρουν τους Βάζελους. Ναι, αυτό έχει από παλιά, κράξιμο. Από Βαρδινό Γιάννη. Τώρα από τα τελευταία, ξέρω εγώ, 10 χρόνια με τον Ολυμπιακό έχουν πιο πολύ τέτοιο. Γίνεται χαμός με τον Ολυμπιακό. Για να, προφανώς και έδωσε το OK η αστυνομία. Κέρδισε και Όφη και 1-0 κιόλας, που ό,τι θυμάμαι. Τέλος πάντων, λοιπόν, αλλά αυτά στο γήπεδο. Να πούμε ότι την Παρασκευή στη 1 η ώρα. Παρασκευή, το μεσημέρι, Πέμπτη, δεν ήταν. Άλλο θέλω να πω. Sorry. Θα είναι συνέντευξη τύπου του Μπάνε Πρέλεβιτς. Αυτό θα έλεγα. Και. Παρασκευή είναι. Αν θυμάμαι, ο τέτοιος μου είπε, αν θυμάμαι, μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Παρασκευή είχε πει. Παρασκευή είπε ο Στέλιος. Άρα εγώ θυμάμαι λάθος. Έκτακτη συνέντευξη τύπου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στη 1 η ώρα. Έτσι. Τώρα ναι, τι. Ξέρεις, τι θα λέει το μενού. Ο πρόεδρος της ΚΑΕΠΑΟΚ, ο Μπάνε Πρέλεβιτς, θα απαντήσει σε όλα όσα αφορούν την επικαιρότητα του τμήματος μπάσκετ του Δικεφάλου, μιλώντας δημόσια. Ωραία. Με να σημειώσουμε για να τονίσουμε μετά από πάρα πολύ καιρό. Εγώ θα ήθελα οι δημοσιογράφοι που θα καλύψουν την συγκεκριμένη συνέντευξη να μην κάνουν τα συνήθις ερωτήματα. Να κάνουν ερωτήματα τα οποία να μπουν μέσα στο μυαλό του φιλάθλου του ΠΑΟΚ, του μπασκετικού ΠΑΟΞΗ, και να κάνουν τον Μπάνε Πρέλεβιτς κέρια, hot ερωτήματα για να απαντηθούν. Δηλαδή, υπάρχει βλέψη από τη μεριά της ΚΑΕ ΠΑΟΚ μέσω του Μπάνε Πρέλεβιτς και των υπολείπων να βρεθεί κάποιος επενδυτής στους επόμενους μήνες? Έχουν γίνει κάποιες επαφές? Υπάρχει κάτι στα σκαριά? Υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον? Αν όχι, γιατί? Γιατί 10 χρόνια δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος με κάποια οικονομική επιφάνεια σχετική καλή να αναλάβει το τμήμα? Για ποιο λόγο? Έγιναν επαφές και ήταν αρνητικές? Δεν έγιναν επαφές? Αν δεν έγιναν επαφές, γιατί δεν έγιναν επαφές? Αυτά είναι τα ερωτήματα τη συγκεκριμένη στιγμή που καίνε τον μπασκετικό ΠΑΟΞΗ. Αυτά περιμένουμε να ακούσουμε την Παρασκευή και όχι τις ερωτήσεις που τις κάνουν πριν και τις βγάζουν στον αέρα. Δηλαδή, καλό θα είναι ο Μπάνε Πρέλεβιτς να βρεθεί και ένας-δύο δημοσιογράφοι έτσι μαχητικοί, που είναι και λίγο υπέρ του κόσμου, υπέρ του φιλάθλου, και να τον κάνουν κάποια ερωτήματα που δεν θα ευνηδιαστεί, που δεν τα ξέρει. Γι' αυτό είναι ο δημοσιογράφος. Αυτό δεν είναι η δημοσιογραφική επιτυχία ενός δημοσιογράφου παύλα ρεπόρτερ. Να αλλιεύσει την είδηση και να ευνηδιάσει αυτό που θα δώσει την έντευξη τύπου. Και φυσικά να πληροφορήσει τον κόσμο, ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να έχει άμεση επαφή και να κάνει τα κέρια τα ερωτήματά του. Νομίζω ότι θα είναι σωστό και καλό θα είναι όσοι δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ, αν ακούν αυτή τη στιγμή, να το έχουν λίγο υπόψη, να κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι, θα τους πω εγώ τα κάνουν. Αλλά εντάξει, κάνε και μια ερώτηση, ρε φίλε, που δεν την περιμένει ο άλλος. Να κάνεις τη διαφορά, να ακουστεί το όνομά σου και να πει ο τάδε δημοσιογράφος από όλες την τύχη, τώρα ο Νίκος ο Μοσχοβίτης, ξέρω εγώ, που είναι και μπασκετικός, είχε τα γκάτς, τα καρύδια και έκανε και την ερώτηση αυτή στον μεγάλο Μπάνε Πρέλεβιτς. Και φυσικά να μάθουμε και εμείς την απάντηση, έτσι. Και όχι μόνο εμείς. Λοιπόν, 1 η ώρα, τα περισσότερα, όσες απορίες έχετε για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, 1 η ώρα, συνέντευξη τύπου από τον Μπάνε Πρέλεβιτς, απαντάει σε όλα όσα αφορούν την επικαιρότητα του τμήματος μπάσκετ και το μέλλον του Δικεφάλου. Πάμε να κάνουμε το, λοιπόν, το πάμε πρώτο να break. Κάνουμε το πρώτο break, γιατί πηγαίνει και προς το τέλος και το παιχνίδι στο Αλεξάνδριο. Εγώ να δώσουμε και γραμμές, γιατί χαλαρά είμαστε. Εντάξει, σήμερα. Έτσι. Λοιπόν, Black Friday έτσι. Είναι στο New York, γράφει μία φίλη μου. Είναι στο New York, στην Ελλάδα είναι το μαύρο μας το χάλι. Ρε την Κατερίνα, ωραία. Ωραίο, ωραία. Σωστή ωραία, Κατερίνα. Λοιπόν. Άνοιξε να τη δω. Θες να δεις, Ένα δω, να τη δω. Παντρεμένη. Παντρεμένη, ναι. Με παιδιά. Εντάξει, δεν είπα την παντρευτώ, να τη δω, είπα. Να τη δεις. Περιμένα να πάρεις μία άποψη. Εντάξει.
Ψιλοψώνει. Τι πράγμα. Πάμε στο διάλειμμα. Λοιπόν, επιστρέψαμε το διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε κατευθείαν στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο, στο Σταμάτη Μουρλή, γιατί βλέπω λίγα δευτερόλεπτα έχουν μείνει για τη λήξη του παιχνιδιού. Έλα, καλησπέρα, Σταμάτη. Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι εδώ από το Αλεξάνδριο. 81-76, 3 δευτερόλεπτα από το τέλος. 81-76, λογικά αυτό θα είναι το αποτέλεσμα του σημερινού αγώνα. Ένας άρης ο οποίος επικράτησε πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό αποτέλεσμα. Και δίκαια της Πελεύσκη. Ένα παιχνίδι που περισσότερο μας απασχόλησε για το τι έγινε νωρίτερα παρά για το αγωνιστικό Άρης που είχε την κυριαρχία του αγώνα στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, προηγήθηκε ακόμα και με 11 πόντους και κατάφερε να κλείσει ουσιαστικά την ευρωπαϊκή του παρουσία, την όχι τόσο καλή με νίκη επί της Ελεύσκη, η οποία σε αντίθεση με τον Άρη βέβαια συνεχίζει. Σταμάτη, δεν είχαμε τίποτα έτσι άλλα παρατράγουδα μετά αυτά τα πρώτα γνωστά. Ωραία, γιατί είναι και συγκεκριμένη, ναι. Συγκεκριμένη απλά πήραν τις... Δεν είναι Σταμάτη, δεν σας ακούμε με διακοπές, δεν είναι καλή η γραμμή. Είναι περίεργα αυτή. Ναι. Ωραία, δεν ακούστηκες και καλά γιατί ήταν με διακοπές, είναι, το σήμα δεν είναι καλό από το Αλεξάνδριο. Άστο, εντάξει, Σταμάτη δεν ακούγεσαι, οπότε εντάξει, ακούσαμε ότι δεν έγινε τίποτα περισσότερο από αυτό που στην αρχή μετέφερε. Ξέρω άμα θέλει ο Γιάννης να κάνει μια προσπάθεια, όμως ο άνθρωπος είναι εκεί, να μας πει λίγο τα τι έγινε. Άμα μπορεί. Πάρτε λίγο μια άλλη μια φορά, Γιάννη. Άμα είναι και γιατί μπορεί να είναι γραμμή, έτσι, λίγο, και ναι. Έχουμε γραμμή καλύτερη. Εντάξει, για να κάνει και τον επίλογο. Ναι, σωστά. Γιατί... Να κλείνουμε από το Αλεξάνδριο και να προχωρήσουμε στα θεματάκια μας. Να ανοίξουμε και τις γραμμές, βέβαια, έτσι. Βέβαια, 23-10-2-87 και 3 οχτάρια. Και 3 οχτάρια μετά τον Σταμάτη Μουρελή, αν μπορέσουμε να τον έχουμε. Αλλιώς εντάξει, γραμμή, δεν υπάρχει. 69-45-2-87 και 3 οχτάρια. Θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές. Λοιπόν, αν είναι καλή γραμμή, καλώς. Αν δεν είναι, να μην τον ταλαιπωρούμε κιόλα στον άνθρωπο. Πέρασε λίγο. Τον έχουμε, λοιπόν. Σταμάτη. Έλα, σταμάτησε. Ακούμε τώρα, για να δούμε. Ναι, τώρα ακούω μεγαλύτερα. Τώρα ακούγεσαι μια χαρά. Okay. Ναι, γιατί τώρα λίγο ηρέμηση κατάσταση. Δεν ακούγεται τη φωνή τα τραγούδια του Άρη από το μεγάφωνο, αλλά ναι. Πρέπει να ακούμε λίγο καλύτερα. Τώρα ακούγεσαι καλά. Είχαμε λοιπόν ότι έχει επικράτηση από 81-76 τη Λεύσκη. Λουκουίλ. Τέλο πάντων, ο οποίο προηγήθηκε και με 11-65. Ένα καλό στι γενικέ γραμμέ άρεση με δεδομένε και τι απουσίε. Τον Μπέγκε Μπογορή, με δεδομένο και το διαφέρον το οποίο δεν είχε ο Άρης βαθμολογικά, από θέμα γοήτρο μόνο ενδιαφέρεται το μάσιμο, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι ο Άρης τα πήγε καλά, κέρδισε και αυτό το παιχνίδι και το προηγούμενο, στέκεσε την ευρωπαϊκή του πορεία όπως έπρεπε, όπου δεν έχει αποκλειστεί, έτσι το ξαναλέμε, ότι δεν συνεχίζει την διοργάνωση η ομάδα του Άρη. Λίγος κόσμος στο γήπεδο και νομίζω ότι λιγότερο σαν δεν είχαμε και αυτή την ιστορία με τους Βούλγαρους, γιατί πολλοί φίλοι του Άρη κυρίως από την μεριά των οργανωμένων ήταν μετά τα όσα προφανώς γράφτηκαν και ακούστηκαν για τα ραδιόφωνα και ενημερώθηκαν και αυτοί οι ίδιοι. Αλλά γενικά ήταν λίγος ο κόσμος, δεν περιμέναμε και τίποτα. Αυτή η ιστορία, Σταμάτη, αυτή η ιστορία με τους Βούλγαρους πώς ξεκίνησε? Καταρχήν υπήρχε καμιά ενημέρωση ότι θα έρθουν 40-50 άτομα? Αυτοί πήραν τις προσκλήσεις από τη Λεύσκη, που δικαιούται σε κάθε μάτς 30-40 προσκλήσεις. Δεν είπαν κανέναν ότι δώσαν σε σύνδεσμο. Γιατί προφανώς αυτοί είναι οργανωμένοι, δεν είναι βρεθήκα να παίξω και ναι. Είναι οι μαθητές της Βουλγαρίας σαν τον Τσουκαλά, κατάλαβες, στο Ολυμπιακό, ναι. Εκεί τα δίνουν. Και ήρθαν εδώ πέρα, εντάξει, ούτε η αστυνομία από ό,τι κατάλαβα είχε καλή ενημέρωση για το ποιο θα έρθουν. Η αστυνομία προφανώς περίμενε να έρθουν 30 άτομα, τις λες και τις οικογένειες των παιχτών και τις δίκες. Άντε και τίποτα χορηγή και ξέρω εγώ, ναι. Ναι, κατάλαβες, και δεν περίμεναν ότι θα έρθουν τώρα 30 οι οποίοι προφανώς είναι οργανωμένοι και ήρθαν για να προκαλέσουν εδώ. Μάλιστα. Και στην αρχή λέω και αστυνομική, δηλαδή από ό,τι κατάλαβα, γιατί όλη αυτή η ιστορία έγινε περίπου μία ώρα και κάτι πριν το μάτς. Δηλαδή πολύ νωρίς. Εδώ είχε μέσα στο γήπεδο 10 άτομα. Δεν είναι κανένα στο γήπεδο. Και τι πήγανε μέσα. Αυτοί προκαλέσαν τους 5-10 που ήταν εδώ, κινηθήκαν 2-3 προς το μέρος τους,
Και μετά είδα τα μπάλανα αυτή κάτι full face, κάτι σχετικά, κάτι κουκούλες. Α, είχαμε και τέτοια. Μόλις πήγαν και τα μπάλανα στο μέλος τους, γελί, ρε, ηρεμήσαν. Μετά αυξήθηκε και ο αριθμός των οργανωμένων στο πέταλο και... Κοίταξε λίγο τώρα, σταμάτη. Αυτοί οπαδικά είναι καμιά 40-50 χρόνια πίσω. Κατάλαβες. Οπότε εντάξει, ναι, είναι, δηλαδή το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να γελάσεις με τα όσα κάνανε οι συγκεκριμένοι κύριοι. Θα βγάλα τις φωτογραφίες τους. Κατάλαβες. Και να το κλείσουμε εδώ το θέμα. Απλά αυτό που ρώτησα στο Ζάχο, αυτό που ρώτησα στο Ζάχο, είναι ότι αν θα είχε 4-5 χιλιάδες αριανούς μες στο παλέ, θα είχαν τα καρύδια να κάνουν αυτό που κάνανε. Δύσκολα. Σε δεκάτομα. Προφανώς και αυτοί ξέραν ότι ήταν κανείς το ΜΑΤ δεν είχε ανταπόκριση από τον κόσμο. Όπως το προηγούμενο είχε 200 άτομα με τους Ουκρανούς. Προφανώς και αυτοί ξέραν ότι ήταν και κόσμο και σου λέει ερχόμαστε εδώ να κάνουμε και εμείς το κομμάτι μας. Έτσι, έτσι. Βγήκαν τις φωτογραφίες, θα τις δημοσιεύσουν και θα λένε. Στην αρχή ήταν 10 άτομα γιατί δεν είχε τίποτα. Ένα, ευλαχομαγκές τώρα. Εντάξει. Ωραία. Έγινε σταμάτη. Να σε καλά, σταμάτη. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Να ευχαριστούμε με το σταμάτη και για το ρεπορτάζ και για τα σχόλια. Πες και το τελικό και να τελειώνουμε. Για το 81-76, 5 πόντους και ο Σουάρες. 81-76. Κατέβεις να παρηγυρίσεις στο Λευκοπύργο. Μου στέλνει ο Παντελής. Ποιος Παντελής, ο Μπίμπι. Ο Μπίμπι, ο οποίος, δεν θα πούμε φυσικά το ξενοδοχείο, δουλεύει σε ένα ξενοδοχείο. Ο άνθρωπος είναι... Ψηλά, ψηλά πρέπει να είναι. Είναι σεφ μάγειρας, ρε παιδί μου. Και μπορεί να είναι άκουσε, μπορεί να είναι αμπάσκετος, μπορεί να είναι άμπαλος, αλλά στη δουλειά του πραγματικά είναι φόβερα να... στα φαγητά και στο τέτοιο είναι πραγματικά από τους καλύτερους. Ναι. Και τι μου λέει, περίμενε. Καταρχήν οπαδικά, αυτός και φυσιογνωμικά πρέπει να είναι παουξάκι. Γιατί? Το βλέπεις στα μούτρα, του λες αυτός είναι παουξής. Τι εννοείς? Το βλέπεις, σκατόφατσα. Βλέπεις, φίλε. Ακούει. Ναι, και σε ακούει. Και τι άγρια μούτρα. Και τι μου λέει. Έτσι. Επαναστατικός, όσο τον έχω δει. Ναι. Αντιδραστικός στις συζητήσεις και στα λοιπά. Μποξέρ. Αυτός. Είναι καφζίου ζίτσου τέτοια, πώς τα λένε. Εμείς στην Τραβική ξέρουμε βαράτε. Τι μποξέρ και. Λοιπόν, άκου τι μου λέει. Τσακώσω κανένα κάβουρα, τρεις σύνδεσες, πω εγώ. Άκου. Έλα. Εγώ τα ίσα λέει τη λέει και εδώ τους έχουμε. Δεν από σε ποιο ξενοδοχείο δουλεύει. Λογικό. Του τάισε και αυτό κερδίσαμε 5 πόντους. Τι λύπη πήρε. Καλά. Να ξέρεις, κύριε Μπίμπι, ότι το ξενοδοχείο που είσαι και του τάισε, εγώ σας δίνω νερό εκεί πάνω. Το σουνού, γιατί σε βλέπω να έχεις άπλες κατσαρόλες άμα κάνεις καμιά μαγκιά και τίποτα τηγανισμένα. Τα ψιά. Άλλη είναι για το πλήσιμο. Αυτό είναι στην κουζίνα. Νομίζεις. Ωκερε. Άλλη. Κουζίνα είναι άλλη. Αυτός είναι, φτιάχνει τα φαγητά. Λοιπόν, πάμε, τελειώσαμε και από τον Παντελή. Γεια σου, Παντελή, γίγαντα. 12 σχολάει, δεν μπορεί να τον. Πάμε κανένα βράδυ να τσιμπήσουμε τίποτα. Και... Βέβαια, γιατί. Εγώ έχω πολλές φορές έχω φάει με τον. Είναι και ξενοδοχιάρα. Ναι, έχω φάει πολλές φορές στην προηγούμενη δουλειά που ήταν. Να μην πούμε πού. Πάρα πολλές φορές. Πραγματικά είναι φοβερός ο Παντελής. Αλλά άμπαλος. Τι να κάνω. Λοιπόν, ωραία. Είναι ο μόνος στην οικογένεια που δεν ξέρει από μπάλα. Ωραία. Έρχεται εμβόλυμη αγωνιστική στο πρωτάθλημα. Πάω Ξάνθη, Σάββατο απόγευμα και Όφη Άρης. Ναι, Σαββατοκύριακο είναι Σαββατοκύριακο, ναι, εννοείται. Ναι. Εννοείται. Λοιπόν, με προβλήματα ο ΠΑΟΚ. Για πες. Να τα πούμε λίγο. Ναι, το είπες προηγουμένως. Για... Βιερίνια σίγουρα απουσιάζει. Έτσι πιστεύω ότι γίνεται αγώνας δρόμου για να προλάβει τη ματσάρα. Τη ματσάρα της χρονιάς για μένα μέσα στη Τζέρσι, μέσα στο Λονδίνο. Στο εξοχικό μας δηλαδή. Και είμαστε στο Λονδίνο. 92 χρόνια αίτητη. 92 χρόνια είστε αίτητη. 92 χρόνια δεν έχω χάσει στο Λονδίνο, φίλε. Την Άρσεναλ τη γλέντισα και την Τότεναμ τη διασκέδασα. Ναι. Όμορφα και καλά. Ωραία. Τι να κάνουμε τώρα. Και θα πάω και στη Τζέρσι να πουλήσω τρέλα με ένα δις, ομάδα. Η ομάδα του Αμπράμοβιτς είναι ένα δις. Ναι, στο χρηματιστήριο. Στο χρηματιστήριο. Όχι, το budget είναι ένα δις. Καλά, πλάκα κάνεις. Ξέρεις πόσα παίρνει μόνο ένας μαυρούκος που έχει. Εντάξει, καλά δεν. Στην, όλες οι αγγλικές. 17,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως παίρνει ο ένας παίκτης μου. Περίμενε. Ο ένας. Κατάλαβες. Εκπομπή είμαι, εκπομπή κάνω. Λοιπόν, θα σε πάρω μετά. Τι να κάνουμε. Άντρας. Τα έχουμε και αυτά. Σου φάνηκε για άντρας. Δεν είδα. Δεν είδες. Δεν άκουσα. Θα δεις μετά. Πού να δω, ρε φίλε. Δεν είδες. Όνομα. Δεν βλέπεις. Δήμητρα. Δήμητρα. Ναι. Καλή. Πολύ καλή. Μπράβο. Γεια σου, Δήμητρα.
Ναι. Να έρθει από εδώ. Δεν ακούει, διότι άμα άκουγε δεν με έπαιρνε τηλέφωνο με τέτοια ώρα. Ή άκουγε και δεν άντεξε, ήθελε να σε ακούσει. Εσύ μάλλον. Τρέγια, μετά τη Δευτέρα είσαι πολύ on fire. Θα σε παντρέψω εγώ σήμερα. Ναι, σίγουρα. Τα έχουν πει κι άλλοι. Λοιπόν, για πες για που έλεγες για τις απουσίες. Τίποτα, σου λέω δύο σημαντικότητες απουσίες. Τώρα δηλαδή το Κρέσπο, εκεί νομίζω ότι είναι αντικατάστατος σε κεντρικό αμυντικό δίδυμο με το Βαρέλα. Νομίζω ότι αναφυσβήτητα είναι ένα από τα, αν όχι το καλύτερο κεντρικό αμυντικό δίδυμο στην Ελλάδα, στον ελληνικό χώρο. Το μαρτυρούν και. Σαν δίδυμο, λέει. Ναι, και η αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει φάει τα λιγότερα γκολ από την κάθε άλλη ομάδα. Ο Βαρέλα δεν παίζει, Ο Βαρέλα θα παίξει. Ο Κρέσπο δεν παίζει. Ο Κρέσπο δεν θα παίξει. Λογικά. Ο Βαρέλα καλύτερο είναι. Ο Κρέσπο δεν είναι τόσο. Είναι καλό. Ναι, αλλά σε συνδυασμό και οι δύο είναι φιλικοί. Σαν συνδυασμό, εντάξει. Είναι φοβερή. Δεν το συζητάω. Βέβαια. Τώρα, Βιερίνια, νομίζω ότι η ποιότητα, η εμπειρία του χρειάζεται στο ευρωπαϊκό μάτσε με την Τζέλσι. Νομίζω ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά. Γιατί άλλο να παίζει ο Βιερίνια μέσα στο γήπεδο της Τσέλσι και άλλο να παίζει ο Τόσκα. Ο Βιερίνια, χωρίς να βλέπω όλα τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ φυσικά, νομίζω ότι τελευταίους δύο μήνες ένα μάτς καλό έκανε. Ξέρεις ποιο είναι? Χώμα είναι, δεν είναι καλά. Ναι. Μετά τον τραυματισμό του. Ωραία. Ποιο είναι το καλό μάτς που έκανε σε αυτό? Πιστεύω ότι ήταν καλό του μάτς. Με τον Άρη θα μου πεις. Με τον Άρη. Ναι. Βέβαια και είχε τον Τζανακάκη απέναντι. Ναι, τον ολική Χώμα ήταν τώρα, εντάξει. Είχε τον Τζανακάκη απέναντι. Αλλά ένα θέμα έτσι το έχει με τον Άρη. Εκεί Άρη, που περιμέναμε και το σχολίαζα, αν θυμάσαι και πριν το μάτς το Άρης ΠΑΟΚ, ότι θα είναι και η Αχίλλειος φτέρνα του ΠΑΟΚ ο Βιερίνια, τουλάχιστον στο επιθετικό κομμάτι ήταν το, και πέρα είχε δεινοπαθές ο Τζανακάκης. Ο Τζανακάκης βέβαια. Εντάξει. Νομίζω ότι επειδή δεν σκοράρει λόγω της θέσης που παίζει ο Βιερίνια. Νομίζω πώς μπακ παίζει, πώς θα σκοράρει? Εντάξει, καναστημένο με τον Άρη θα πάνε το χτυπήσει. Έχει μούρλα με τον Άρη. Τον Άρη έχει μούρλα. Ναι, το κατάλαβα και από το. Μην ξαναπάμε στα ίδια. Από το Instagram, κατάλαβα. Εντάξει. Σου λέω, εγώ τον είχα για σοβαρό, δεν μου αποδεικνύει ασοβαρότητα. Δεν είναι ασοβαρό. Μετά. Όταν προκαλείς και εσένα να σου προκαλέσουν και εσύ θα απαντήσεις. Άκουσε. Εγώ να πω ότι προκλήθηκε. Αλλά δεν προκλήθηκε αυτό. Ο Πρίοβ, μην λέμε τα ίδια. Ο Πρίοβ προκλήθηκε. Αυτό δεν είχε καμία θέση να μπει. Δηλαδή, μάλλον εγώ με σένα και μπαίνει ο Γιάννη να σε υπερασπιστεί. Δεν μπορεί να υπερασπιστεί. Απόδειξε ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια οικογένεια. Εντάξει, καλά, αν το πάρεις από αυτή την οπτική γωνία. Ναι, είναι καλό. Εμένα αυτό μου δείχνει. Ναι, θέλω να σου πω, ο Πρίοβιτς δεν είπε τίποτα και μίλησε ο. Όχι, είπε και ο Πρίοβιτς. Ο Πρίοβιτς είπε στο. Απάντησε και στο Instagram. Και στο Instagram και στον Κόκκι απάντησε μετά και πολύ βέβαια διακριτικά. Δεν το πήρα. Πάρα πολύ διακριτικά. Μπορεί για μετά. Εγώ λέω στο καπάκι μετά το Ματσέλο πάντων. Το έχει αυτό ο Μικη Μάους τώρα, τι ήθελε τώρα. Ο αποτυχημένο βετεράνο άνεργο. Είναι βετεράνο του Άρη, ρε φίλε. Τι ήθελε. Δεν είπε και τίποτα κακό. Τι θε να πει άλλο δηλαδή, ρε φίλε. Ναι, τι είπε. Πάλε, πάμε στα πίσω. Ποιο είναι ο Πρίγιοβιτς και τι είναι ο Πρίγιοβιτς. Πάρε να δεις ποιο είναι ο Πρίγιοβιτς. Πάρε τα δύο μπλεμάτια. Ναι. Λοιπόν, θα τον δούμε και στο δεύτερο γύρο. Πού είναι μετά ο Σαπιουκυλιάς? Θα βγει στο δεύτερο γύρο. Ο Μπεκρής που είναι ο Σαπιουκυλιάς? Δεν έπινε. Είχε στο. Τον πυροκύλι εκείνο τι ήταν, από τα τόστ. Είχε θέμα με το. Για τον Μπρασά. Πήγαινε μαζί με τον Μουσλίμοβιτς, ήταν και τον τέτοιον. Μουσλίμοβιτς έπινε, ρε φίλε, το ξέρω. Έπινε. Και ο Στόχ έπινε. Αποκλείεται. Φίλε, μπεκροκανάτα. Λοιπόν, μπεκροκανάτα. Πάμε στα επόμενα. Τα επόμενα, είπαμε, δύο βασικοί που θα λείπουν λογικά από τον ΠΑΟΚ είναι αυτοί. Έχει το βάθος στο ρόστερ, έχει την ποιότητα των ποδοσφαιριστών. Νομίζω ότι θα καλύψουν επάξια, μιας και είναι και εντός έδρας το μάτς του ΠΑΟΚ με την Ξάνθη. 9 στα 10, 9 νίκες στα 10 μάτς και μια ισοπαλία έχει. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να στραβοπατήσει με την Ξάνθη, η οποία είναι τέταρτη νομίζω στη βαθμολογία, είναι πάνω ακόμα από την ΑΕΚ, αν δεν απατώμε. Μάτς στην Τούμπα σε προηγήθηκε κανείς? Όχι. Μόνο όχι. Με τον Όφι. Θυμάμαι τον Όφι ότι προηγήθηκε. Τον Όφι, ναι, εντάξει. Ήταν εκτός στην Τούμπα, δεν νομίζω. Στην Τούμπα που είναι πιο επιτακτική. Δηλαδή, στο πρωτάθλημα, έτσι. Ναι. Σε ευρωπαϊκά, δηλαδή ναι. Στην Τούμπα που λέμε ότι είναι πιο επιτακτική. Γιατί όσο και να πεις εκτός έδρας, εντάξει, λες, μπορεί να κάνω και. Και να έχει. Στην Τούμπα όμως, ας πούμε, δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, ναι. Αφού πέρασαν για τα ντέρμπι. Άρα, λέω, δεν σε προηγήθηκε κανείς στην Τούμπα να δούμε. Δεν προηγήθηκε κανείς. Και εγώ δεν θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Δεν θυμάμαι. Βέβαια, να δω και τα μάτια θα δω. Αλλά δεν κάτσε, εφόσον πόσα γκολ έχει φάει, 5. 4 ή 5 πρέπει να είναι. Ένα από τον Άρη, ένα από τον Όφη, 2. Ναι. Από τον Ολυμπιακό δεν έφαγε. Από την ΑΕΚ δεν έφαγε. Όχι, 0-1 με τον Πανιόνιο. Ναι, δεν τα θυμάμαι. Και όταν πρέπει να δούμε τα αποτελέσματα. Λοιπόν, ναι, δηλαδή θέλω να σου πω, δεν σε στράβωσε κάτι να δούμε
Γιατί κακά τα ψέματα. Ένα έφαγα τώρα τελευταία με το Πανετολικό. Ναι, 2-1. Εκεί ναι. 2-0 ήταν όμως. 2-0 ήταν στο 65, ναι. Στο 61-0, στο 65-2. Τι ωραία, να ψάχνουμε μάτς που έφαγε γκολ ο ΠΑΟΚ για να μην βρίσκω. Εντάξει. Και έχω και την πρώτη επίθεση, έτσι να ξέρεις. Ναι. Κατάλαβες. Να πούμε ότι από την Ξάνθη. Τι θέλει, ρε. Πες του Τάσου, λέει ο Παντελής, ναι, ρε. Ότι δεν ξαφού είπες ότι εσύ του δίνεις νερό, ναι. Ότι δεν ξαναπίνω νερό από τη βρύση, μην ξυπνήσω καμιά μέρα παόξης. Και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, λέει. Ναι. Την αλήθεια είπαμε. Γεια σου, ρε Παντελάρα. Την αλήθεια είπαμε, ότι είσαι άμπαλος, αλλά και στη δουλειά σου είσαι κορυφή. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι. Όχι και επειδή είσαι φίλος, όποιος δοκιμάσει φαγητό σου. Και λίγο ασχημάντρας. Ναι. Καλά, ασχημάντρας είναι έτσι κι αλλιώς. Πεδάρος είναι. Πέδαρος. Γι' αυτό φοράς γυαλιά. Και εσύ φοράς γυαλιά. Να πίνεις άφοβα νερό, αδερφέ. Έχουμε το δεύτερο καλύτερο νερό στην Ελλάδα. Η Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Σοβαρά. Αν άφηνε τη βρυσούλα σου λίγο να τρέξει 20 δευτερόλεπτα και πίνε άφοβα νεράκι και άσε τα κονσέρβα νερό που παίρνετε. Λοιπόν. Άφοβα από τη βρυσούλα σας. Μη στεναχωριέστε. Όλα είναι special. Να πούμε ότι την προπόνηση σήμερα της Ξάνθης απουσίαζαν οι τραυματίες Φασίδης και Ντελούκας. Και οι διεθνείς, ο Γέντρισεκ, ο Καμαρά και ο Μελιόπουλος. Αυτός ο Γέντρισεκ είναι αυτός που έχει τα... Ναι, καλά, εντάξει. Καλός είναι. Είπαμε το ίδιο και για τον Άκουσε. Mm. Έχουμε το παράδειγμα του Γιουνές, που ο Γιουνές στην Ξάνθη έχει βάλει 19 γκολ. Εγώ δεν λέω, πρόσεξε, δεν λέω ότι στον Άρη, επειδή έχασε το πέναλ τώρα, όλοι τον έχουν πάρει στον Άρη, το Γιουνές, ότι... πώς είχατε εσείς το Βρίζα, ξέρω εγώ, ή το... Εμείς είχαμε... Είχαμε το ίδιο παράδειγμα με το Φιλωμένο που έκανε παπάδες στον Αστέρα Τρίπολης και ήρθε στην Τούμπα, πέρασε και δεν άγγιξε. Άλλο λέω. Λέω, ναι. Ο Γιουνές έχει μείνει σε εισαγωγικά των Αριανών γιατί έχασε το πέναλτι. Ως ένα σημείο, εντάξει, καταλαβαίνω. Αλλά... δηλαδή τον έχουν βγάλει, ρε παιδί μου, ότι είναι πατάτα. Ναι. Γιατί επειδή έχασε ένα πέναλτι. Ναι. Λάθος είναι αυτό. Ωραία. Δηλαδή, συγγνώμη λίγο, κράτα αυτό που θες να πεις. Άμα θα έρθει στην Τούμπα στο δεύτερο γύρο και βάλει δύο γκολ, τι θα είναι, ο ήρωας. Άλλο λέω, γενικά και με την απόδοση του. Αλλά έχει ένα μεγάλο άλοθη, λέω εγώ, που το έχω σχολιάσει νομίζω στα σχολιά μου για τον Άρη μετά από τα μάτς κάποιες Δευτέρες. Τα δύο back to Άρη, τον αναφέρομαι τον ένα, και τον Τζανακάκη και τον Βαλεριάνο και γενικά... αυτοί που περιμένει να βγάλουν δεν έχουν βγει σέντρα. Δηλαδή, ο Άρης δεν έχει παίκτη που θα πω θα κάνει μια καλή σέντρα, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις. Ναι, δεν έρχεται η μπάλα στο κεφάλι του. Να πω ότι. Ο Σταντινίδης έχει καλή σέντρα. Δεν το έχουμε δει ακόμη. Τα καλά σου λόγια δεν τα έχουμε. Βέβαια, έπαιξε. Δεν παίζει το παιδί. Έπαιξε. Δύο μάτς νομίζω. Δύο μάτς. Εντάξει, λες ότι θέλει περισσότερα παιχνίδια. Εντάξει. Αλλά και πρέπει να βγάλει, φίλε. Είναι δύσκολη και. Λοιπόν, πώς να βγάλει. Τώρα σου είπα ότι και τα δύο back του Άρη. Δεν είναι και αμάν και τι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ξεκινάει και η ομάδα από αυτούς. Μπορεί να βρει θέση. Από τον προηγούμενο προπονητή, ότι είχε, θα το πω εγώ εντός παρεθέσεως, εμμονές. Βλέπε γκολάσο. Καλό τέτοιο έδωσες τώρα. Έτσι. Καλή assist. Mm. Γιατί λέει το ρεπορτάζ, θα το δούμε βέβαια την Κυριακή, ότι ετοιμάζεται. Λέει, εκπλέξε τα κλασικά εκπλήξει. Όχι εκπλήξει, αλλά κάποιες αλλαγές στην εντεκάδα. Για να τις δούμε, ναι. Εγώ νομίζω ότι δεν θα κάνει πάρα πολλές μεγάλες αλλαγές, γιατί θα είναι και το ντεμπούτο του στον Πάκο του Άρη. Το πρώτο επίσημο μάτς που θα κουτσάρει την ομάδα. Γενικά λέει, σαν τέτοιο θα κάνει αλλαγές. Ναι, θεωρώ, γιατί θα μιλήσουμε και λίγο αυτό το μάτς, θεωρώ ότι θα είναι αρκετά επιφυλακτικός. Γιατί άμα θα πάρει και ένα χ, άμα θα βγει ένα χ το μάτς, δεν θα τον κράξει κανείς τον Παντελή. Άμα θα χάσει. Ανάλογα και την εμφάνιση του χ. Εγώ δεν μιλάω για την. Ανάλογα για την εμφάνιση. Ναι, δεν μιλάω. Σωστό και αυτό. Δεν μιλάω για την. Μπορεί νίκη. Να έρθει χ και να σε παίζει ο άλλος μονότερμα και μπορεί να έχει καλή απόδοση και να σε ισοφαρίσει, ξέρω εγώ, στο 85. Ναι. Είναι ανάλογα και την εμφάνιση. Ωραία. Εγώ λέω σωστό αυτό. Αλλά λέω ότι μπορεί να κάνει και καλή εμφάνιση και να χάσει ένα 0. Ναι. Πάλι θα τον κράξουν. Επειδή έχασε. Για να δούμε. Εντάξει, το πρώτο. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή είναι και έμπειρος προπονητής, είναι παλιά καραβάνα, γνωρίζει λίγο την ελληνική πραγματικότητα. Σε αυτό ποντάρουμε. Πιστεύω ότι αντιλαμβάνεται το πού είναι προπονητής και το τι κόσμο έχει να αντιμετωπίσει σε περίπτωση στραβών αποτελεσμάτων. Αυτό το ξέρει. Έχω την εντύπωση, είμαι σχεδόν σίγουρος, ότι θα κατέβει πάρα πολύ επιφυλακτικά και θα παίξει κλεφτοπόλεμο. Δηλαδή, πιστεύω ότι μπορεί να δούμε ενισχυμένο κέντρο στον Άρη και ίσως να δούμε κανένα 4-3-3. Για να δούμε. Για να το δούμε εδώ πέρα. Όχι αρχικό σχήμα. Για να το δούμε.
Σκοπός είναι να το μετατρέπει το σύστημά του. Καλός προπονητής για μένα είναι, sorry, σε διακόπτω, ναι, αυτός που διαμορφώνει την εντεκάδα και την, φυσικά πρέπει να έχεις και το ρόστερ, έτσι. Ναι, σίγουρα. Διαμορφώνει την εντεκάδα ανάλογα με τον αντίπαλο και ανάλογα με το παιχνίδι. Την ώρα που παίζεται το παιχνίδι, να βλέπει και να το διαβάζει το παιχνίδι. Αυτός είναι καλός προπονητής. Σίγουρα. Έτσι. Σίγουρα, αλλά και πάντα δεν μπορούν να σου βγαίνουν τα προπονητικά σχέδια. Εσύ κάνε αυτό που περνάει από το. Κάνε τη σωστή κίνηση και αν δεν βγει, είναι και θέμα παίκτη, ρε φίλε. Δεν μπαίνει να παίξει ο προπονητής. Ναι, βασικά ξεκινάμε από τις σωστές επιλογές. Ναι. Εντάξει. Εγώ δηλαδή θα αρχίσω να κράζω κι εγώ αν δω πάλι αιμονές μέσα σε δεκάδα, είτε του ΠΑΟΚ, είτε του Άρη, είτε του Ολυμπιακού, είτε αυτό. Όταν βλέπεις ένα παίκτη ότι δεν τραβάει, δεν το βάζεις, φίλε. Εγώ εκείνο το σχόλιο που έκανα, επαναλαμβάνω τότε. Τώρα π.χ. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Στον Ολυμπιακό βλέπουμε να παίζει αβέρτα κουβέρτα ο Κούτρης. Έχουν βάλει Αμέτη Μουχαμπέτη να πουλήσουν τον Κούτρη. Πού είναι ο Τσιμίκας, πώς το λέγανε το παλικάρι. Τσιμίκας. Πού είναι ο Τσιμίκας. Καλά, δεν, τον Ολυμπιακό δεν μπορώ να εκφέρω. Πού είναι ο Τσιμίκας. Στο Χαλάου ήταν πολύ καλός ο Κούτρης. Δεν ξέρω αν ήταν μία εμφάνιση. Τον Φορτούνη βέβαια. Προσπαθούν να τον πουλήσουν καμιά τριετία. Δεν μπόρεσε να τον πουλήσει. Γι' αυτό λέμε, κοίτα τώρα από το ένα στο άλλο πετάγεις. Ξέρεις γιατί λέμε. Ξέρεις γιατί. Ναι. Για πες. Γιατί ρε φίλε, είναι διαφορετική η αγορά, ομάδα που παίζει στο Champions League και διαφορετική ομάδα που παίζει στο UEFA και όπως λέγανε κάποιοι φίλοι 0-0-3 του Ολυμπιακού. Επειδή δεν θυμάσαι, εγώ το θυμάμαι όμως. Ναι. Υπήρχε πρόταση για το Φορτούνι, γι' αυτό λέμε τον παίκτη, εφόσον θες να το δώσεις, θα το δίνεις στο πικ του. Υπήρχε και θυμάμαι και την ομάδα και θυμάμαι και το ποσό. Υπήρχε η Arsenal που έδινε 14 εκατομμύρια. Mm-hmm. Θεωρήθηκαν λίγα βέβαια. Mm-hmm. Κατάλαβες. Δηλαδή σου είπε, σκέφτηκαν, λέω εγώ τώρα στον Ολυμπιακό, ότι θα τον κρατήσω, θα παίξει λίγο καλύτερα, θα το δώσω 30. Να όμως που από τα 14 πας στο 0. Καλά, τόσο γαϊβάνια είναι και στην Arsenal. Κατάλαβες. Δίνανε 14 εκατομμύρια. Τότε που βγάλαν και το 2-3 που είχαν βγάλει μέσα στο. Μέσα στο Λονδίνο, 2-3. Δηλαδή, ναι, που είχε βάλει και γκολ με κατευθείαν κόρνερ, βέβαια λάθος τερματοφύλακα. Τώρα, βέβαια, ο Φορτούνης. Θα σου πει και ο άλλος. Ποιος. Θα σου πω ένα όνομα, μπορεί να μην το θυμάστε κιόλας οι περισσότεροι. Ένα όνομα που πουλήθηκε 22 εκατομμύρια ευρώ από τον Ολυμπιακό. Το Ρέτσο θα μου πει. Ο Ρέτσος. Ναι. Ποιος Ρέτσος δε 22 εκατομμύρια ευρώ, με στρελάντε. Λέω εγώ ότι. Πού είναι ο Ρέτσος. Δεν ξέρω, νομίζω που τον παίζει, έδωσε. Παίζει, ρε παιδιά, ο Ρέτσος. Για πάρτε μας κάνα τηλέφωνο μετά το διάλειμμα. Να μας πείτε. Ρέτσος, πού παίζει ο Ρέτσος. Δεν ξέρω αν παίζει πραγματικά στην. Και στην εθνική δεν τον καλεί. Άρα, βουνά, δεν ξέρω. Λοιπόν, άρα λέω, στο πικ τον δίνεις, θεωρήθηκαν λίγα τα 14 και από τα 14 είσαι τώρα στο 0 και προσπαθείς να το δώσεις και δεν μπορείς. Λοιπόν, πάμε και στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Βλέπω είναι, περάσαμε τις 9 η ώρα. Αμέσως μετά. Το 2310-287 και 3 οχτάρια θα είναι δικό σας, όπως και το 6945-287 και 3 οχτάρια. Για τα μηνύματά σας, FM κενό, στείλτε και ένα ονοματεπώνυμο, γιατί σας δίνουμε διπλή πρόσκληση όποιος στείλει μήνυμα για το ΠΑΟΚ, για το Chelsea ΠΑΟΚ. Είναι 5η 29 Νοεμβρίου στις 10 το βράδυ, στο θέατρο Βεργίνα του Ρίτιση Καζίνο. Όσοι στείλετε πρόσκληση 10 θα είστε, θα πάρετε και η 10 διπλή πρόσκληση, η οποία περιλαμβάνει είσοδο στο θέατρο Βεργίνα για τη μετάδοση του αγώνα. Περιόριστη μπύρα, κουτραντάν μπύρα και λαχνό για τις κληρώσεις του ημιχρόνου για πλούσια δώρα. Η είσοδο στο καζίνο δεν είναι υποχρεωτική και δεν υπάρχει όριο ηλικίας, εφόσον πάτε να δείτε το Chelsea ΠΑΟΚ. Εάν επιθυμείτε να περάσετε μες στο καζίνο μετά ή πριν τον αγώνα, η είσοδο είναι δωρεάν. Πρέπει να έχετε κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας σας και να έχετε για την εγγραφή σας είτε αυτό είτε διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης. Οπότε, FM κενό ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526 για να πιείτε κουτραντάν απεριόριστη μπύρα, να απολαύσετε με το φίλο σας, τη φίλη σας, το τέρι σας, τη γυναίκα σας, την κόμενά σας, τον κόμενό σας, ό,τι θέλετε. Τη ματσάρα Chelsea ΠΑΟΚ 5η 29 Νοεμβρίου στο Ρίτιση Καζίνο. FM κενό ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526, όλοι κερδίζετε διπλές προσκλήσεις. Break, ερχόμαστε. Τάσο Τρέγια, Ζάχο Ντρούλινγκ στα μικρόφωνα, συντροφιά Παρέιτσα μέχρι και τις 10. 23-10-287 και 3 οκτάρια. 69-45-287 και 3 οκτάρια. Ξεκινήσαμε FM κενό, σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54526. Βάλτε και ονοματεπώνυμο όσοι θέλετε. FM κενό, ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο 54526 να κερδίσετε διπλή πρόσκληση για το Chelsea ΠΑΟΚ να το απολαύσετε στο θέατρο Βεργίνα του Ρίτζεσι Καζίνο με πλούσια δώρα στο ημίχρονο και απεριόριστη μπυράκλα παγωμένη.
Ξεκινήσαμε ένα θέμα. Να πούμε ότι οι γραμμές είναι ανοιχτές έτσι στα λεγόμενά μας. Ότι ώρα θέλετε παρεβαίνετε. Ξεκίνησε και το Παναθηναϊκός Μπαρτσελώνα 13-8 στην πρώτη περίοδο. Τώρα τελειώνει η πρώτη περίοδο, 4 δευτερόλεπτα. Ξεκινήσαμε ένα θέμα που το έκανε ο Ζάχος και είπε ότι πολύ σωστά ότι ο Άρης δεν θα πάρει εισιτήρια. Αρνήθηκε η αστυνομία, λέει, τα εισιτήρια για το Γεντίκου, λέει, για το μάτς με τον Όφη την Κυριακή το απόγευμα. Εδώ όμως διαβάζω, Ζάχο, γιατί δεν το ξέρεις κι εσύ και φίλοι ακροατές, ένα διευκρινιστικότατο άρθρο το οποίο λέει, βλέπεις το... Ναι, το site. Το site, έτσι, δεν χρειάζεται το πούμε. Δεν χρειάζεται να το πούμε, σωστά. Ένα αθηναϊκό site, πες. Ασαφές το αίτημα των Κιτρίνων. Ασαφές. Ναι, που επιθυμούν μεμονωμένη και όχι οργανωμένη μετακίνηση. Τι εννοεί ο ποιητής? Θα σας εξηγήσω τώρα αμέσως. Αν εξηγήσει τα αυτιά σου, να τοποθετηθείς, θέλω. Βέβαια, ναι, βέβαια. Πρέπει να. Και η ΠΑΕ να πει αν είναι έτσι. Γιατί αυτό, ναι, τώρα. Κατάλαβες. Εντάξει, εγώ θα διαβάσω. Ωραία. Τι γράφει ακριβώς το άρθρο. Και όποιος φίλος έχει ενστάσεις και τα λοιπά. Okay, ο φίλος δεν μπορεί να ξέρει. ΠΑΕ μόνο μπορεί να ξέρει τι ζήτησε. Έτσι. Ναι, τώρα δεν μπορεί αυτός να το γράφει τώρα έτσι. Βάσει αυτά που διάβασε, έτσι είναι μια αυτή. Μην το δούμε αυτό. Εντάξει, πάμε. Μπέρδεμα με το αίτημα του Άρη για τα εισιτήρια στο Γεντί Κουλέ. Ο Άρης ζήτησε εισιτήρια για μεμονωμένη παρουσία οπαδών στο Γεντί Κουλέ για το παιχνίδι της 11ης αγωνιστικής με τον Όφη, δίχως ωστόσο να ενημερώσει λεπτομερώς τους γηπεδούχους και την αστυνομία που θα πάρει τελική απόφαση. Τι εννοεί? Ασαφώς διαμορφώνεται η κατάσταση σχετικά με την παρουσία ημί φίλων του Άρη στο Ηράκλειο και στο παιχνίδι με τον Όφη την ερχόμενη Κυριακή. Την 5η, 15 Νοεμβρίου, διεξήχθη σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας της αναμέτρησης με τους Θεσσαλονικείς να μην δίνουν το παρόν και ούτε να καταθέτουν αίτημα για εισιτήρια στην ΠΑΕ Όφη ή στην αστυνομία. Εδώ είναι το ζουμί. Δίχως να υπάρχει ενόχληση σχετικά με το ζήτημα, οι κριτικοί ξεκίνησαν τη διάθεση των εισιτήριων ηλεκτρονικά και στα σημεία πώλησης, αφήνοντας με απόφαση της αστυνομίας αδιάθετη τη θύρα 6 για λόγους ασφαλείας. Δεδομένου λοιπόν ότι αυτή είναι πάνω από τον πάγκο των φιλοξενούμενων. Ωραία. Αυτή η θύρα συνηθίζεται να μένει άδεια όταν δεν υπάρχουν οπαδοί φιλοξενούμενης ομάδος ή να γεμίζει με παιδιά από σχολεία και ακαδημίες. Ωραία. Σύμφωνα λοιπόν με τους Ηρακλειώτες, το μεσημέρι της 3ης 20/11, χθες δηλαδή, ο Άρης γνωστοποίησε μέσω επιστολής για πρώτη φορά την επιθυμία του να έχει μία θύρα του γηπέδου στη διάθεσή του, ώστε να μπορούν να καθίζουν εκεί φίλαθλοι της ομάδος που ζουν στην Κρήτη και θέλουν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι, δίχως όμως να διευκρινίσει τον αριθμό ή τα στοιχεία των φιλάθρων όπως θα συνέβαινε με την οργανωμένη μετακίνηση. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ωραία, ισχυρίζονται ότι έστειλε μία επιστολή χθες για το μάτς Κυριακής χωρίς να διευκρινίζει ακριβώς τον αριθμό των οπαδών, των εισιτήριων που θέλει και ποιοι θα έρθουν, όπως γίνεται στην οργανωμένη μετακίνηση. Να λοιπόν, πω. Α, δεν ξέρω. Ο Όφη απάντησε από την πλευρά του πως θα πρέπει να γνωρίζει περισσότερα δίχως να δείχνει αρνητικός σε πρώτη φάση, αλλά όχι στο ασαφές φόντο στο οποίο τέθηκε το αίτημα, ειδικά 5 μέρες πριν το παιχνίδι και δίχως να έχει παραστεί η ΠΑΕ στη σύσκεψη ασφαλείας που έγινε 15 Νοεμβρίου. Δηλαδή, σου λένε αυτή. Εδώ δεν είδατε να απαντήσω όμως. Ναι. Εγώ, χωρίς να ξέρω, δεν είμαι ΠΑΕ, θα κάνω λίγο, πώς λέμε, η κοινή λογική τι λέει, έτσι. Να τελειώσω. Να τελειώσω. Η κίτρινη δεν απάντησα ποτέ με την ΠΑΕ να αφήνει αδιάθετα εισιτήρια, την ΠΑΕ Όφη, να αφήνει αδιάθετα εισιτήρια στη θύρα 6 και την αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου να έχει υπόψη της την περίπτωση την τελευταία στιγμή το ζήτημα για να διευθετηθεί και να βρεθούν μεμονωμένα οπαδοί των φιλοξενούμενων στο γήπεδο. Αν δεν συμβεί αυτό, τότε ενδεχομένως εκεί να δώσουν το παρόν παιδιά από σχολεία, ακαδημίες της περιοχής. Καταρχήν, πάντως από το σύλλογο, να ολοκληρώσω, τελειώνοντας, τονίζουν πως αυτό θα αποτελεί απόφαση της αστυνομίας. Δεδομένου ότι ο σύλλογος δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω για να διευκολύνει την επικοινωνία. Καταρχήν. Ένα-ένα. Κάποια από αυτό που διάβασες, κάποια ερωτήματα που με έρχονται. Mm. Καταρχήν, το υπογράφει κανείς αυτό που. Ναι. Ποιος το γράφει? Ναι, τώρα σου πω. Τον δημοσιογράφο. Σου πω τώρα. Νομίζω το έχει. Ναι. Για να ξέρω. Δημήτρης Ρούσος. Δημήτρης Ρούσος, ωραία. Το έχει Δεύτερον. Ανεβάσει τώρα. Δεύτερον. Σήμερα 19 και 34. Ωραία, την ώρα που σε έκανα την πλάκα. 19 και 34. 7, την ώρα που σε έκανα 8 την παρά. Ναι, ωραία. Λοιπόν, δεύτερον. Εγώ χωρίς να ξέρω αν γίνεται σε ανάλογες περιπτώσεις. Μία λογική που έρχεται έτσι, σε οποιοδήποτε το διάβασε αυτό. Το μάτς είναι την Κυριακή και κάνουν 10 μέρες νωρίτερα τα μέτρα τάξης. Βέβαια. 10 μέρες νωρίτερα γίνονται. Βέβαια. Ωραία. 10 μέρες Κυριακή, πόσο μήνες είναι? Εγώ. 15 σου είπε έγιναν. Ναι. 15. Κυριακή, ωραία. Πόσο είναι? Την Κυριακή πόσο 25, έχουμε, 25. Ναι, ίσως.
Χωρίς να ξέρω, δεν ξέρω, μπορεί να γίνεται έτσι όπως το λες. Η λογική λέει ότι γίνεται 4-5 μέρες, 6 μέρες πριν. Γίνεται νομίζω μία πρώτη συνάντηση. Ωραία, και μετά. Μα δεν λέω ότι έχω δίκιο. Εγώ λέω η λογική τι λέει. Τώρα, άμα γίνεται 10 μέρες νωρίτερα, εντάξει. Δεν μπορώ να κινδυνεύω. Τρίτον, σε αυτά, αυτά που λέει ο. Πρέπει να απαντήσει η ΠΑΕ, αν είναι έτσι όπως τα λέει ο κύριος Ρούσος, γιατί δεν το ξέρουμε αν είναι έτσι. Και τέταρτον, αυτό που λέει η ΠΑΕ όφη ότι τι θέλει ονοματεπώνυμα, δηλαδή όσοι παοξίδες πήγαν Ολυμπιακοί αεξίδες. Τον αριθμό εισιτηρίων. Πού να ξέρει τον αριθμό, πού να το ξέρει. Και, μπορεί να είναι 50, μπορεί να είναι 100, μπορεί να είναι 200, πού να το ξέρει αυτό. Η ΠΑΕ Άρης, ναι. Αν θέλει εισιτήρια για τον Άρης, πρέπει να πει κύριε της ΠΑΕ όφη, θέλουμε 400 εισιτήρια. Ωραία, αυτό σωστό. Κάτι κατάλαβα και όταν διάβαζες. Και παράλληλα. Και στοιχεία λέει, τι θέλει ονοματεπώνυμα. Μα παράλληλα με τα 400, 300, 200, 100 εισιτήρια που θα παραλάβει, θα είναι ονομαστικά. Με άμκα και αυτό. Ωραία. Και αριθμό ταυτότητας. Ωραία. Οπότε ταυτοποιούνται κιόλας αυτομάτως. Αυτό λένε. Όχι ότι ζήτησε. Δηλαδή αυτό υπονοεί. Έτσι το καταλαβαίνω. Το ξέρω ότι. Κοίτα. Το ξέρω ότι για να πας στην Τούμπα ή στο Χαριλάο ή στο οποιοδήποτε, στα εντός έδρας, θέλει άμκα, θέλει τέτοιο και που βέβαια δεν έχει λογική αυτή, γιατί εγώ δεν κάθομαι εκεί που λέει η θέση μου. Τέλος πάντων, άλλη συζήτηση. Καλά, αυτά είναι τυπικά τώρα. Άλλη συζήτηση τυπικά είναι αυτή. Είναι, ρε, φίλε. Μια χαζομάρα και μισή, τυπικά πιστεύω. Είναι, σου λέω. Μια χαζομάρα και μισή. Από τη στιγμή που ακόμη και στη θέση μου αν έχω κάτσει, Τάσο, ποτέ όταν έχουν γίνει επεισόδια με αυτές τις κάμερες που τις ακούμε 10 χρόνια δεν έχουν αρπάξει ούτε έναν. Δεν έλα, ξέρω αν τώρα. Άμα σου δώσω εγώ τώρα ένα αριθμό άμκα και ένα αριθμό ταυτότητάς μου, πας και παίρνεις εισιτήριο. Άλλο λέω, ρε. Ναι. Λέω, πόσα χρόνια ακούς για κάμερες. Έχει μια δεκαετία. Στο Καραϊσκάκι έχει χαλασμένες. Ναι, όχι, δεν λέω για τα αποδυτηριά. Λέω για τις κερκίδες. Τέλος πάντων. Άλλη συζήτηση αυτή. Και κατάλαβα ότι θέλουν, ρε παιδί μου, και ονοματεπώνυμα και ξέρω εγώ και. Κοινωνικών φρονημάτων τέτοια. Τέλος πάντων, φακέλο. Εγώ δεν θα απαντήσω τις στάσεις μου, είπα. Να βγει πάει Άρης και να απαντήσει αν είναι αυτά που λέει, έτσι όπως τα λέει ο Όφης, ο όμιλος φιλάθρων Ηρακλείου. Πάντως αυτοί λένε ότι δεν παραβρέθηκαν όταν διεξήχθη η σύσκεψη. Αν, για τα μέτρα αν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λένε. Δεν έδωσαν το παρόν, λέει. Ωραία. Ούτε κατέθεσαν. Αν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λένε. Και η δεύτερη αίσθηση ότι πάντα πριν από οποιοδήποτε ματς που γίνονται μέτρα τάξης γίνονται 10 μέρες πριν, τότε έχουν δίκιο, συγγνώμη. Αν είναι ακριβώς μέχρι τελείας έτσι όπως τα λέει ο κύριος Ρούσος, να βγει και να απαντήσει. Η ΠΑΕ Άρης. Εγώ τι να πω, δεν είμαι η ΠΑΕ Άρης και δεν ξέρω. Μα δεν είπα να απαντήσεις. Ναι, εγώ τις στάσεις μου εκεί που είχαν στάσεις τις είπα. Mm-hmm. Με βάση την κοινή λογική. Όχι, δεν ξέρουμε τι γίνεται στα μέτρα τάξης, ούτε έχουμε παρευρεθεί ποτέ σε τέτοια πράγματα. Απλά κάποιες στάσεις, κάποια ερωτήματα τα είπα. Mm-hmm. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι διαφορετικό. Θα δούμε. Και επαναλαμβάνω, μπες μέσα, παίξε την μπάλα σου κάτω 0-2-0-3 και να τελειώνει το παραμύθι. Πολύ πιθανό να γίνει αυτό. Καλά, το πολύ πιθανό είναι τέτοιο, θα το δούμε την Κυριακή. Ο προπονητής του Όφη ήταν παίκτης του Άρη, να πούμε από το 99 στο 2005. Γιατί πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό να είναι. Ένας προπονητής. Δεν θα λες μου τα δικά μας, κύριε Ζάβο. Καλά κάνεις. Θα σου πω. Φιλικά και φιλικά, αυτά θα λες όμως να πνίγεις. Θα σου απαντήσω. Απάντα. Πιστεύω ότι είπες έναν άνθρωπο που το όνομά του, τουλάχιστον στον κόσμο του Άρη, δηλαδή το ακούει ο άλλος Παπαδόπουλος και λέει μακριά ρε παιδί μου, δεν κουστάρει. Και ειδικά και επειδή. Πέρσι δεν, δεν παρακολουθούσες. Με την κίτρινο μαύρη. Πέρσι δεν παρακολουθούσες. Ναι. Λογικά ήσουν Α εθνική, εμείς ήμασταν Β εθνική. Στο Χαριλάου. Συγγνώμη. Καλά κάνεις. Πάντα ήμουν Α εθνική, εγώ ποτέ δεν έφυγα. Ναι. Είπα δεν παρακολουθούσες. Δεν είπα ότι έφυγες. Είπες λογικά ήσουν Α εθνική. Όχι. Είπα λογικά δεν παρακολουθούσες. Να, ήσουν Α εθνική όμως. Ναι, ήσουν Α εθνική. Πότε δεν ήμουν Α εθνική εγώ. Ήσουν. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Έως τώρα που μιλάμε. Ως τώρα που μιλάμε δεν έχει γίνει. Για 20 δευτερόλεπτα θα είμαι σίγουρα. Σίγουρα θα είσαι. Και για την επόμενη μέρα θα είσαι. Μη στεναχωριέσαι. Λέω ότι πέρσι στο Άρη Σόφι, μάλιστα το παιχνίδι είχε λήξει στο Χαριλάο 0-0. Ο Άρης είχε 7 συνεχόμενες νίκες και έπαιζε στο Χαριλάο με τον Όφι. Έληξε 0-0. Και σε ένα μάτς που. Άκουσε το. Ναι, και στο τέλος είπε και για το λόγο. Τελειώνει το μάτς και έκανε ντου. Στον διαιτητή ο Παπαδόπουλος. Και στο τέλος, για ποιο λόγο έκανε τον ντου. Όταν ακούς ντου στον διαιτητή από έναν προπονητή, τι υποθέτεις. Σφαγή δεν υποθέτεις. Ναι. Τι είπε. Για ένα ράουτ ανάποδο που έδωσε, δεν σου κάνω πλάκα. Για ένα ανάποδο ράουτ που έδωσε, λέει, νομίζω είχε έστειλε και τον βοηθό.
Το βοηθό του έστειλε. Έλα, αυτά είναι για να κλείνει τα μάτια τώρα ο αυτός για το αποτέλεσμα της ντροπής την Κυριακή. Για το αποτέλεσμα της ντροπής. Όφι είναι στη ζώνη του υποβασμού, τρελιά. Αυτό, ναι, αλλά... τι, θα κάτσει να χάσει ο Όφι, να πέσει. Εγώ ξέρω ότι ο προπονητής του Όφι 127 συμμετοχές με τη φανέλα των κιτρίνων σε όλες τις οργανώσεις από το 99. Ναι. Εντάξει. Να τα λέμε και. Κοίτα εδώ με το σήμα. Δηλαδή... με το, με, ναι, το Θεό του πολέμου. Την άλλη εβδομάδα, την άλλη εβδομάδα που πας, δηλαδή, που πας στο Μάκι Χάβου, μου έδωσε ωραία assist. Εντάξει. Α, μπράβο. Στο Μάκι Χάβου πας την άλλη εβδομάδα. Στην ομάδα του Γατούλη. Εκεί το φιλικό. Εσύ έπαιξε φιλικό εκεί. Την πρώτη αγωνιστική. Πρώτη αγωνιστική έπαιξα φιλικό. Φιλικό, ρε φίλε. Με το Σεντεράκι. Φιλικό με το Σεντεράκι. Ο Άρης παίζει φιλικά και ο Πάοκο καημένο όλα εκτρικά παίζει. Φίλε, δεν γίνεται. αυτό που λες δεν γίνεται. Όχι, εντάξει. Φιλικό, δεν έτσι είναι. Συμφωνώ. Φιλικό το Όφι. Το Όφι Πάοκο. Όχι, ρε. Ενώ προηγήθηκε. Αφού είχε τρεις νεκρούς, τέσσερις με κομμένα πόδια και δύο αγνοούνται. Και 18 μπαϊμπά. Χαρακτήρισε φιλικό το Όφι Πάοκο ενώ προηγήθηκε ο Όφι, δεν μου δώσε. Ναι. Πέναλτι ολοκάδαρο του Ζάμπα. Του Ζάμπα ήταν πέναλτι. Ναι, ναι. Εντάξει. Σε ποιο λεπτό ήταν αυτό? Δεν θυμάμαι. Στο δεύτερο νομίζω. Είναι πέναλτι. Δεν θυμάμαι. Στο δεύτερο λεπτό ήταν αυτό. Όχι, στο δεύτερο ημίχρονο δεν θυμάμαι. Στο πρώτο ημίχρονο πέναλτι. Στο πρώτο πέναλτι το πέναλτι του Ζάμπα. Αν θυμάται κανένα φίλο, α το πει. Στο 0-0, στο 1-1, στο πώ. 1-2 έγινε ημίχρονο καταρχήν, όχι. Δεν θυμάμαι, ρε φίλε, τώρα στο πω. Αν ήταν στο 1-0. Ημίχρονο πόσο ήταν, 1-2 δεν ήταν ημίχρονο. Πρέπει να είναι στο 0-0 το πέναλτι που δεν μου δίνει. 1-2 δεν ήταν ημίχρονο όμως. Δεν θυμάσαι ούτε αυτό. Λοιπόν, άντε γιατί πάμε και στο διάλειμμα τελευταίο. Τρελάθηκες, πότε θυμάμαι. Λοιπόν, εδώ βλέπω ρε εσύ. Να τη ρε εσύ, ήρθε η κοπέλα, την έφαγε. Ποια κοπέλα. Την έφαγε. Ποια κοπέλα. Δεν σου αρέσει η κοπέλα αυτή. Καλή. Τι έφερε. Αν έφερε και εκτός από το τσίπορο, αν έφερε και τίποτα γιατί πεινάμε, θα είναι μια πολύ καλή. Έτσι. Και εγώ δεν έχω φάει τρέγια. Σε καλή κατάσταση. Θα πάμε, τα κρύα πιάτα μου φαίνεται στο Εσκομπάρ θα αναστενάξω. Ναι, με χοληστερίνες και τριγλυκερίδια. Δεν μπορεί. Για να σε δω καλέ. Μπε, ελάτε, ελάτε μέσα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ελάτε μέσα. Ελάτε μέσα. Μην τρέπεστε. Βγάλε το ζωντανό από πάνω σου. Βγάλε το. Καλά σου λέει. Μπήκε σε χώρο. Βγάλε δεν θα βγάζει ζωντανό. Ζωντανό. Γιάννη μας ακούει. Εντάξει. Μπείτε μέσα, μπείτε, ριχά είναι. Ριχά είναι, μπείτε. Να δούμε πώς θα βγείτε. Έλα, κάνε break. Κάνε break και ερχόμαστε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Εντάξει, έφαγε. Να είναι καλά, ευχαριστούμε τη Γρηγορία, την φίλη μας. Βγάλε λίγο. Φωτογραφία την πόσταρες. Πόσταρε την, για να άλλο να λέμε και άλλο να βλέπουμε, να υπάρχει και απόδειξη. Έχεις ένα κομμάτι σαλάμι μπύρα στη μύτη σου. Ναι, έχω. Πάρτο. Κάτσε, εντάξει. Μπράβο. Εσύ, εσύ ακόμη έχεις, τι να σου πω, μπύρα, γαλοπούλα, κριτσίνι. Το άλλο τι ήταν, κασέρι. Κασέρι. Αυτό τσίπουρο δεν δοκιμάσα γιατί δεν είμαι του τσίπουρου. Ναι, μου σπέσιαλ. Ζάχο, ήταν πολύ ωραία όλα ζάχο. Υπάρχει. Σάχω το τσίπουρο, δεν μου αρέσει, αλλά όλα τα άλλα τα άφαγα. Λέει. Εντάξει. Ήταν να είσαι καλά γιατί δεν είχα φάει η Γρηγορία. Μπράβο, Γρηγορία. Δηλαδή έλεγα όλα... μία πίτσα να πάρω, αλλά σπεσιαλέ, με κλείτωσες. Σπεσιαλέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας τάισες για βράδυ. Και να το τσίπουρο είναι αυτό του παππού. Από πού? Από την Ιδωμένη. Ιδωμένη. Μην του λες τέτοια για Ιδωμένη. Θα αρχίσει να πει. Με τραβάει αυτός, με παίρνει αυτός. Τι κάνεις, live? Live, όχι. Έκανες live. Είπαμε, μην κάνεις τέτοια πράγματα, έχουμε και ένα επίπεδο. Λοιπόν, 23-10-287-38-69-45-287-38 μέχρι ο Τρέγιας να καταπιεί. Γιατί δεν προλάβαμε, σήμερα, δεν προλάβαμε να κάνουμε τίποτα, να φάμε τι τίποτα. Τι να προλάβεις, δε φίλε. Με τέσσερις μασέλες έτρωγε. Στο αυτί σου έχεις κασέρι πολυκάστρο. Ναι. Πλάκα μου κάνεις. Λοιπόν, εντάξει, τη γαλοπούλα έφαγα, Τρέγια. Ποια γαλοπούλα, ρε. Τη γαλοπούλα. Καταρχήν όλο το τσίπουρο το τερμάτισες. Αυτή τη γαλοπούλα που έδωσε χάρη σήμερα ο Τραμπ. Δύο. Α, ναι, είναι. Είναι τον ευχαριστιώνε μέρα... σήμερα. Τον ευχαριστιώνε, Thanksgiving. Ναι, δεν είναι που μας ευχαριστήσε η Γρηγορία εδώ. Μας έφερε από 450 γραμμάρια σαλάμια, γαλοπούλες, κασέρια πολύ κρύα. Τρέγια. Σε ολόκληρο αυτό το μπουκάλι, α το πω έτσι, που έφερε δύο υδρατμούς βλέπω από... έχουν μείνει από το τσίπουρο. Δεν είναι. Το γέμισε τρεις φορές. Ναι. Και μου πετούσε το καπάκι στο ταβάνι. Γιατί? Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί. Γιατί ήταν ένα πελάτη μου φυσικό και του λέω τι να κάνω, ρε φίλε μου. Λέει, γέμισε του, μου λέει μέχρι πάνω λέει, και κλείσε το καμπάκι. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Και πετάει και στο. Παιδιά, δεν είδατε, εντάξει. Δεν είδατε, εντάξει. Γι' αυτό πετιόταν η τάπα. Τι βλάκα είσαι. Είσαι μεγάλο καρτούν. Εγώ είμαι καρτούν, ρε φίλε. Ευτυχώς δεν υπάρχει κάμερα να δουν τι έκανε. Να πούμε λίγο του διαιτητέ.
Εντάξει, εντάξει. Πες και τους διαιτητές. Παναθηναϊκός Απόλλων. Μην πεταχτεί κανένας διαιτητής μπροστά σου, πρόσεξε. Να πάνε τώρα. Για πες. Υποβρύχιο. Λοιπόν, Φωτιάδης Καστοριάς. Παναθηναϊκός. Απόλλων. Προχώρα. Ναι. Αστέρας Τρίπολης Λάρισα. Παπαπέτρου Αθηνών. Πανετολικός ΑΕΚ. Ο Σκουλάς Θεσσαλίας. Δύσκολο μάτς αυτό είναι. Πανετολικός ΑΕΚ, ο Μαστροκώστας. Α, με την ομάδα. Ο Δέλας, ναι, σωστά. Με την παλιά ομάδα, ρε φίλε. Για προχώρα. Πάω Ξάνθη Σέζος Κυλκής. Ω, κατάλαβα. Θύρα 4 θα σου πει. Μα δεν, κάτι τέτοιο εγώ δεν του εμπιστεύομαι, να ξέρεις. Άμα ακούς εδώ κοντά γύρω δράμα Κυλκής. Μόνη ελπίδα μας να κάνει Αριανούς, αλλά πάλι δύσκολα. Ναι. Για προχώρα. Εσύ να σε πάω τώρα. Γιατί? Γιατί ρε φίλε την Ξάνθη κυνηγάς, να βγεις Ευρώπη. Χι. Ρε άσε τώρα τις τρέλες σου. Χι. Τι χι. Άμα βγάλω διπλό χι. Άμα χάσω... πάρει, ωραία, άμα πάρει χι η Ξάνθη και κάνεις μπουρκουμέ εσύ στον Όφη. Πάμε στους 4 βαθμούς. Διευρύνεται η απόσταση. Σωστό. Άρα πάω κάρα θα είσαι. Καλά λες. Κέρδισε τους και χάνεις την άλλη αγωνιστική από τη Λαμία. Σωστά. Άλλο αυτό. Σωστά. Θα το μάτς με το μάτς. Είδες που είμαι σωστός. Όπως το πάει ο Ροσμάν. Σωστά. Όφη Άρης Τζίλος. Λάρισα. Εξαιρετικός διαιτητής. Ο Τέτερ Μπάσκι είναι η Κούλα Χασάν, όπως το λέγανε ο άλλος. Ο Κούλα Χασάν σε καμιά Ξάνθη, σε καμιά ΑΕΚ θα παίξει. Ο Κούλα Χασάν, αλλά οι κεραίες μου λένε ότι ο Τζίλος βγάζει άσο ο συνήθως. Ο Τζίλος βγάζει, μας έπαιξε την ΑΕΚ. Είναι άσο, δεν έβγαλε. 4-0. Ψέματα δεν ακούσα από τον κύριο Γιατρόπουλο, να ξέρεις. Ναι. Τι άσο, αυτό δεν ήταν άσο, αυτό ήταν άσο με τόνο. Τώρα θα μας πείτε το. Πας για ένα λεβαδιακός Τζοβάρας από τη Φιδιότητα. Πας για ένα. Λεβαδιακός. Ναι, Ατρόμητος Ολυμπιακός Ευαγγέλου Αθηνών. Βαθιά ακούστηκε η εισήγηση του Ατρομήτου και του Ολυμπιακού για ξένο διαιτητή από τον κύριο. Δεν έβαλε με τον ΠΑΟΚ. Περέιρα, για ξεκάρφωμα το βάζει, ρε φίλε τώρα. Για ξεκάρφωμα. Δεν έβαλε, είπα, ούτε με τον ΠΑΟΚ, άρα δεν θα έβαλε και με τον. Ναι. Στον Ατρόμητο το θεωρούν μικρή ομάδα, έτσι. Ναι. Και άλλοι θεώρησαν μικρή ομάδα και δεν έβαλαν, ας πούμε. Τον Άρη. Τον Άρη. Δεν έβαλε με τον ΠΑΟΚ, έβαλα. Ναι, με την ΑΕΚ όμως ζήτησε. Ναι, όχι, δεν. Με τον ΠΑΟΚ. Είναι επειδή είναι ο Αριανός ο γραμμένος, γι' αυτό και κάνει. Πού έβαλαν μετά. Ποιος. Ναι. Τι έβαλαν με τον ΠΑΟΚ. Άρης ΠΑΟΚ. Όχι, είναι που κάνει ο Άρης ό,τι θέλει. Όχι, με τον ΠΑΟΚ τι βάλανε. Με τον ΠΑΟΚ. Δεν γινόταν να μην γίνει Άρης ΠΑΟΚ, εντάξει. Τι Γιάννη. Ναι, ναι. Ωραία, καλά. Βάλ το κι αυτό. Εντάξει, στο 100 βάλε. Ξεκίνησε και το Τενέριφη ΠΑΟΚ. Να ενημερώνουμε λίγο τον κόσμο. Ατρόμητος λοιπόν Ολυμπιακός Ευαγγέλου Αθηνών και Πανιώνιος Λαμία. Ο Φωτιάς της Πέλας. Ω, φωτιά και λάβρα. Φωτιά στα μπατζάκια μας. Λες να γίνει. Για δες. 9-19. Λίγο είναι. Λίγο είναι. 9-19 κερδίζει ο ΠΑΟΚ μέσα στην Τενερίφη. Μέγας είσαι κύριε και θα είμαστε τα έργα σου. Χάσαμε τον ύφεστο. Θα πάρω κανένα διπλό μέσα στην Τενερίφη. Θα πάμε στο Θερμαϊκό να δέσουμε καμιά λεκάνη να αφοδεύσεις και θα μας βουτήξουν όλους μέσα να μην βγούμε ποτέ. Θα τρελαθούμε. Αν και ήταν. Είπαμε, ήταν βέβαια ντροπιαστική με τον ύφεστο, αλλά το καλάθι το τελευταίο μετρούσε. Το Αθηναίου. Είδαμε το βίντεο 15 φορές. Είσαι γνωστός για τις μπασκετικές σου γνώσεις. Οπότε... Έχω παίξει μπάσκετ στο Δημόκρητο. Σε ποιον? Αντίπαλος με τον Βουρτζούμι. Όταν ο Βουρτζούμις έπεσε εφηβικό στον Άρη. Τώρα πρόσφατα. Δε. Το 1983-82. Εντάξει, φάει λίγα ακόμη έμεινα. Δεν έμεινα τίποτα. Κάπου... Τα έχει φάει όλα. Τι να φάω. Το τσιπουράκι όμως το βλέπω. Έχει αφομοιωθεί με το κασέρι Πολυκάστρο. Εντάξει, ήταν ωραίο το κασέρι και δεν μου αρέσει. Το σαλάμι πήρα. Ήταν πολύ ελαφρύ και πολύ μαλακό, να πω την αλήθεια. Ναι, ναι. Τη γαλοπούλα όντως την ξέσκεσα, να πω την αλήθεια. Κατάλαβα. Την πήρα. Την πήρε. Πώ την πήρε. Την πήρα, είπα, όχι την πήρα. Την πήρε, εγώ τι είπα. Να μου χάθει. Τι είπε εδώ ο Κωνσταντίν. Τι να πω, μια που δεν έχουμε και σε λίγο φτάνουμε και προς το τέλος. Να πούμε... Παπάζοφ. Τι είναι αυτός. Αυτός λες. Τσατσάρα μοιάζει αυτός. Του μοιάζει λίγο. Του μοιάζει. Εντάξει, βλέπω φωνακλάς. Πρέπει να έχει μείνει λίγο πίσω, να πω την αλήθεια, γιατί λέει, καλά, σαν όνομα όντως, ο Άρης είναι μια από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Μάλλον εννοούσε ήταν, γιατί τώρα δεν νομίζω να ίσχυε αυτό. Έκανε ένα σχόλιο, λέει, για το ΠΑΟΚ Άρης. Δεν γνωρίζω το επίπεδο του ΠΑΟΚ. Είναι ένα μεγάλο ντέρμπι. Δεν ξέρω αν θα αγωνιστούν οι Μποχωρίες και οι Μπέλ. Είναι ντέρμπι της πόλης και το θέλουν και δύο ομάδες. Εύχομαι τα καλύτερα στον Άρη και συμπαθώ τον Βαγγέλη Αγγέλου. Πού τον ήξερε το Βαγγέλη. Ο ΠΑΟΚ δεν πραγματοποιεί την καλύτερη δυνατή πορεία στο Basketball Champions League, αλλά ακόμη είναι αρχή τη σεζόν. Οι άνθρωποι του Άρη μου ευχήθηκαν καλή πορεία συνέχεια δεσμού και εγώ τα καλύτερα για το ντέρμπι της Κυριακής. Ο ΠΑΟΚ άσχετα έχει ενδεχομένως προχωρήσει στην επόμενη φάση. Να μην σε χαρακτήσει. Προσβλήθηκε. Ανόητε θουβού.
Τώρα τι εύχεσαι στον Άρη, αυτά είναι κλαϊμάνι. Το τι εύχεσαι στον Άρη, τα είδαμε από τους οπαδούς σου που βρίζανε 10 άτομα να πούμε στο παλέ. Τώρα το πήγε σωστά. Ε, ναι, μέσα στο παλέ ήρθαν τώρα οι βουλγαρόγευτοι και βρίζανε τους ανθρώπους τώρα σε διάφορο μάτι. Δεν βλέπω να λένε τίποτα για αυτά. Άμα ήταν 5.000 αριανοί εκεί πέρα μέσα, θα σε έλεγα εγώ κουνιόταν οι. Τα κουτόπουλα αυτά να μου είναι οπαδικά 40 χρόνια πίσω. Λέει. Ο Άρης είναι μια από τις μεγαλύτερες ομάδες. Ο Άρης είναι μια από τις μεγαλύτερες ομάδες της μπασκετικής Ευρώπης. Η ιστορία δεν αλλάζει. Ναι, σαν ιστορία όντως. Αλλά τώρα είπαμε δεν διανύουμε. Ναι, ας τον πει κάποιο αυτό το Παπάροφ, Παπάζοφ, πώς το λένε, ότι τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στην πόλη τον έφερε ο ΠΑΟΚ. Ας τον ενημερώσει επιτέλους κάποιος, να τον ανάψει το στόμα του. το καρτούνα μου. Κάτσε λίγο χωρίς να μην ξέρει, να μου βγαίνει και λέει να πούμε τις τρέλες του. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ενημερώσου, ρε φίλε, όμορφα, ωραία. Ή μη κάνεις δηλώσεις. Ή μη κάνεις δηλώσεις. Τι βγαίνεις και λες τις χαζομάρες σου. Τέλος πάντων, μίλα για την ομάδα σου. Τέλος πάντων, υπάρχει η περίπτωση Γρηγορία και Ζάχο, γιατί και εσύ Αργιανάκη είσαι Γρηγορία. Τώρα εδώ έχουμε γίνει φωλιά, να πούμε κίτρινη. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Να ξέρεις ότι υπάρχει η περίπτωση την Κυριακή. Έλα πιο κοντά μου. Εδώ δίπλα το πράγμα. Έτσι. Φοβάμαι. Γιατί φοβάσαι. Είναι κακές φήμες του Μπουγάτσα. Ο Μπουγάτσας έχει φοβήσει, να ξέρεις. Να ξέρεις ότι υπάρχει περίπτωση την Κυριακή να πέσει η πρώτη καρπαζά 5 ώρα στο παλατάκι, στο ιδιόκτητο Πάοκ Sports Arena. Ιδιόκτητο Πάοκ Sports Arena. Δεν έχεις τέτοιο. Συνοικιάζεις για να παίξεις. Δεν άλλες. Μπορεί να πέσει η πρώτη καρπαζά εκεί. Ο άλλος μου έριξε καμπάνες για σουρού προχθές, οπότε δεν... Και να έρθει, καπάκι κανένα στραβό αποτέλεσμα σε ντεπού το Παντελίδη μέσα στο γιατί κουλέ. Τι χτύπα ξύλο, παιδάκι μου. Πρώτο ο Θεός να λες. Χτύπα ξύλο. Εσύ λες χτύπα ξύλο. Έτσι, ο καθένας από την πλευρά του. Και να κλείσετε πάλι τα κινητά σας, να κλείσετε να μου τους λογαριασμούς σας στο Instagram, να κλείσετε τα πάντα στα Facebook και στα λοιπά. Εγώ έμαθα για άλλο λογαριασμό που έκλεισε στο Instagram μέσα εβδομάδα, του Γιουργάκη. Έπεσε καμπανούλα. Όχι, τι καμπανούλα πέσει. Χαμπαριάζουν αυτοί από καμπάνες, πιστεύεις. Από τον μπαμπάλο μην έπεσε καμιά καμπανούλα. Όχι ρε μπαμπάς τώρα, τι να καμπαριάσει. Ο άλλος είναι κράτος τώρα. Το νούμερο 50 οικονομικά στη Ρωσία είναι. Στη Ρωσία. Επιχειρηματικά ξεδαπεί. Ήθελα λίγο να μετεολογήσεις αυτές τις φήμες περί Μουζενίδη και μπασκετικού ΠΑΟΚ. Κοίταξε λίγο, βγήκε ο κύριος Μουζενίδης σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης και διέψευσε τα πάντα. Είπε ότι δεν έχω καμία σχέση εγώ με τις φήμες που κυκλοφόρησαν, με τα όσα υπόθηκαν την προηγούμενη μέρα. Και νομίζω... Πού κυκλοφόρησαν αυτές τις φήμες? Από κάποια site. Από κάποια site βγήκανε ότι ενδιαφέρον του κύριου Μουζενίδη λέει για την ΚΑΕΠΑΟΚ. Πολλοί το σχεδίασαν και με το ότι την Παρασκευή, μην αποσυντονίζεις Ζάκου, την Παρασκευή, μία η ώρα ο Μπάνε Πρέλεβιτς θα δώσει συνέντευξη τύπου για το τι μελιγενέστε στο μπασκετικό ΠΑΟ κτλ. Και το συνέδεσαν ότι, να μήπως υπάρχει... Παρουσίαση και ενδιαφέρον ναι, βέβαια θα ήταν ευχής έργων αυτό, αλλά να σας πω και κάτι. Ξέρω ότι ο Μουζενίδης με τον Σαββί δεν έχουν καθόλου καλή σχέση. Να σας πω λίγο και κάτι. Παρακαλώ. Για να πονηρευόμαστε και μερικές φορές. Είναι δυνατόν ο Ιβάν Σαββίδης να δεχθεί ένα δεύτερο μεγάλο όνομα έστω και στο μπάσκετ? Όχι, όχι, όχι. Εγώ πιστεύω ότι ένας λόγος που δεν μπαίνει στο μπασκετικό ΠΑΟΚ ο Ιβάν Σαββίδης είναι αυτός. Σου λέει, εγώ τώρα το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Είμαι ο πρωθυπουργός σχεδόν στη Βόρεια Ελλάδα. Mm-hmm. Οπαδικά. Ναι. Έτσι. Εντάξει, μπορεί να ακούγουμε λίγο περιβολικό. Φάει το κριτσίνι. Φάει το κριτσίνι, σου και άκου όμως. Ναι, ναι. Ελπίζω να μην ακούς με το στόμα. Με τα αυτιά. Σου λέει είμαι. American Bar το κάνατε. Καλό στο παλικάρι μας. Ναι. Κατάλαβες, λέω εγώ τώρα. Λέει ο Ιβάν Σαββίδης, είναι δυνατόν εγώ να είμαι ο πρωθυπουργός της Βορείου Ελλάδος ποδοσφαιρικά και να μπω στο μπάσκετ και να φανώ κατά κάποιο τρόπο έως ότου μπορέσω να κάνω την ομάδα μεγάλη, αν την κάνω ποτέ, να φανώ ρε παιδί μου δευτεράντζα. Όχι. Όχι. Αυτό είναι και ο λόγος. Μην του λες, μην συμφωνείς μαζί του. Εσύ δεν λέω κάτι παράλογο. Ναι, δεν λέω όμως κάτι παράλογο. Έτσι, αιτιολογώ αυτό που λέω. Θεωρώ ότι ο Ιβάν Σαββίδης θέλει να έχει το πρωταγωνιστικό, τον πρώτο ρόλο. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Και ποτέ δεν δεχόταν να ήταν δευτεράντζα. Κατάλαβε. Τι θέλει αυτό. Ο Βυζίδης έχει φαγωθεί σήμερα. Ναι, ναι. Εδώ, μπορεί να ήθελες, λέει, πίτσα χωρίς σάλτσα, εδώ θέλεις παστίτσιο χωρίς κιμά. Ναι ρε φίλε, μου αρέσει το παστίτσιο, όχι χωρίς κιμά, σχεδόν με ελάχιστο καθόλου. Τι να κάνω δηλαδή. Περιορέξω σκολοκυθόπιτα, θα μου πεις και τι θα μου αρέσει. Θέλω παστίτσιο χωρίς κιμά, τι να κάνουμε, μόνο μπεσαμέλ, τι να κάνουμε ρε φίλε. Λοιπόν, κύριε Τρέγια. Να κάνουμε μια τελευταία ενημέρωση και να αποχωρούμε σιγά σιγά.
Ήταν λίγο χαλαρή σήμερα η εκπομπή. Παρά ήταν, καλό. Όταν υπάρχουν αυτές οι αναμετρήσεις με την εθνική, ρε παιδί μου, και τρώμε αυτή την ξενέρα. Εντάξει, ξενερώνω και εγώ, ρε φίλε. Δηλαδή, και όλος ο κόσμος. Εντάξει, δηλαδή, τώρα αύριο και μεθαύριο, όσο κοντεύουν με τις ημέρες των παιχνιδιού, θα υπάρχει και περισσότερο ρεπορτάζ, θα υπάρχουν και από τις ομάδες περισσότερα νέα. Θα σχολιάσουμε και φυσικά να μπούμε και το Σαββατοκύριακο και στα παιχνίδια και στο. Γιατί υπάρχει και ΠΑΟΚ Άρης, άσχετα αν είναι μόνο γόητρο και όχι βαθμολογική σημασία τόσο μεγάλη, ως καθόλου θα έλεγα εγώ. Υπάρχει και ΠΑΟΚ Άρης στο μπάσκετ, υπάρχει και τα μάτς της αγωνιστικής και του Άρη και του ΠΑΟΚ και τα υπόλοιπα. Και μπαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς και από εβδομάδα. Και νομίζω και η Παρασκευή θα είναι πιο έτσι. Το ρεπορτάζ θα τρέξει και στις δύο ομάδες και θα έχουμε να σχολιάσουμε περισσότερο και θα μπει νομίζω και ο κόσμος περισσότερο. Από 9-19 το σκορ έχει φτάσει 16-21 τώρα. Στη δεύτερη περίοδο βρισκόμαστε, 8 λεπτά πριν τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Περισσότερη ενημέρωση από την επόμενη εκπομπή. Μπαλαντέρ με Νίκο Μοσκοβίτη και Νίκο Παπαδόπουλο. Λοιπόν. Τώρα μπορείτε να συνεχίσετε τα επιφωνήματα. Τίποτα, είπε στο Τσίπουρο, μιλάει, μιλούσε τόση ώρα. Σε ακούσαμε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο, όλο το κρατήριο του Λίμπερο που ήταν συντονισμένοι και σήμερα στο 107,4 στον FM Ράδιο Μαρμίτα. Με Τάσο Τρέγια, με Ζάχο Ντρούλικ, με Ιωάννη Τζάτσι. Έτσι. Στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Και να ευχαριστήσουμε φυσικά την πολύ καλή μας φίλη την Γρηγορία, η οποία μας έφερε special Τσίπουρο. Παραγωγής. Ποιος το κάνει, ο μπαμπάς, παππούς. Μπράβο, παππού. Συγχαρητήρια. Αν και δεν ήπια, συγχαρητήρια. Μια γουλιά, ένα δαχτυλάκι ήπια. Όχι στο όρθιο, στο πλαϊνό. Έτσι, έχω μάρτυρα τον Ιωάννη Ζάτσι, ο οποίος είναι αντικειμενικότατος. Και τα special εδέσματα του Θείου ήταν αυτά. Πάλας Δελικατέσεν στον Εύωσμο. Πώς. Πάλας Δελικατέσεν στον Εύωσμο. Ολυμπιάδος 107. Ωραία, τηλέφωνο δεν είναι. Νάτσι. Νάκι Black Friday. Πώς το λέει το Θείο, το στο μικρό. Χαράλαμπο, να είσαι καλά ρε Χαράλαμπη. Special ήταν όλα, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ακολουθεί η εκπομπή Μπαλαντέρ με Νίκο Παπαδόπουλο και Νίκο Μοσχοβίτη. 12 η ώρα ζούγκλα με Γιώργο Ζαγόρα. Μη κουνηθεί κανείς από τη θέση του. Λίμπερο 107,4 στον FM. Μπείτε και εσείς στη φάση μας. Αύριο στις 8 ξανά η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα στον αέρα, πρώτο Θεός. Τι βλάξει, δεν μπορεί να είσαι τόσο βλάξει. Μέγα βλάξει. Ρε, μα ακού κιόλα, δεν μπορεί να είσαι τόσο βλήμα. Τι βλάξει, ρε φίλε, καλά. Ρε φέλε. Λοιπόν. Πάψε να επιπλέει, ρε φίλε. Λοιπόν, αύριο στι 8 η ώρα πρώτο Θεό. Πολύ αυτή η συλλεκτική εκπομπή. Ο Μπιμπισίδη, ποιο θα ήταν. Αύριο στι 8 η ώρα δεν γίνεται. Αυτή η εκπομπή είναι συλλεκτική. Στι 8 η ώρα αύριο ξανά Τάσο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλινγκ πρώτο Θεό πίσω από τα μικρόφωνα. Άντερ, μέχρι τότε, καλό σα βράδυ.